Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο, όχι με τον κύριο Θανάση Πολίτη. Απέναντί μου μπλε μπουφανάκι, σου πάει το μπλε. Σου πάνε τα μπλε. Το σκουπίδι της χοληψίας τον κύριο Καζαμπάκα εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Την κυρία Έλλη Απατσίδου και την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνει στο 54.340 για να γράψετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95,5, στο Facebook, σελίδα μας, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό και επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μαζί μας ο Ντελιβεράς, όταν πεινάς φυσικά και δεν χάνεις χρόνο. Στο Ντελιβεράς.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο ποτέ, αλλά δεν χάνεις και με τίποτα τις αποκλειστικές προσφορές. Για κάθε φορά που μπαίνεις στο Ντελιβεράς.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις, η προσφορά εμφανίζεται αυτόματα μπροστά σου, έτσι πολύ απλά δεν τη χάνεις με τίποτα. Με τον Ηρακλή να περνάει από τη Βέρεια με διπλό με 0-2. Και αυτόματα να έχει τελείως διαφορετική ψυχολογία από εδώ και στο εξής. Με τον Άρη να αναδεικνύεται ισόπαλος 1-1 με την ομάδα του Ολυμπιακού με μια καλή μεστομένη εμφάνιση. Και με πράγματα οποία θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα και μιλάω για την αποβολή του Ρόβα, καθώς αν την είχε αποφύγει τότε θα μιλούσαμε πιθανότατα για μια τεράστια νίκη της ομάδας του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό και δεν είναι η νίκη η οποία θα του έδινε την πρόκριση, ήτανε το πρεστίζ. Όπως είναι και το πρεστίζ το οποίο κερδίζει από την εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο κόσμος που πήγε στο Κλεάνδης Βικελίδης πήγε για να στηρίξει την ομάδα, πήγε να δει τον Άρη τι μπορεί να κάνει απέναντι στους μεγάλους εντός ή εκτός εισαγωγικών όπως είναι ο Ολυμπιακός, και είδε ότι τα πήγε όχι απλά καλά, τα πήγε τουλάχιστον εξαιρετικά. Ο Άρης, ο οποίος νομίζω ότι κέρδισε πάρα πολλά πράγματα και δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του αγώνα, ούτε με το ότι κάποιοι λέγανε θέλω να πάμε τελικό, όχι θέλω να φτιάξουμε αυτό, θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Οκ, θεμητά όλα αυτά. Λογικά να τα θέλει ο κόσμος. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις όνειρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις ελπίδες. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι χωρίς αυτά δεν θα είχε νόημα το ίδιο το ποδόσφαιρο. Είναι σπουδαίο να πηγαίνεις σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όπου ο Δαβίδ υποδέχεται τον Γολιάθ και δεν υποκύπτει. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχουν καινούργια δεδομένα. Υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά
λες, γι' αυτό θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει το απρόσμενο. Πολλοί είναι αυτοί βέβαια οι οποίοι λένε, έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα ο Ολυμπιακός κατέβασε τα δεύτερα. Ποια δεύτερα ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Ποια δεύτερα. Έχετε πολλά από αυτά τα δεύτερα στις δικές σας ομάδες. Όχι ότι θεωρώ τον Ολυμπιακό κάτι το ιδιαίτερο. Γενικότερα οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος είναι απαξιωμένες από μόνες τους με τις επιλογές που έχουν κάνει. Αυτό που ξέρω και αυτό που είδα και πιστεύω όχι μόνο εγώ και εσύ Θανάση και οι υπόλοιποι είναι ότι ο Άρης κοιτούσε στα μάτια τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Άρης Football League. Τον κοιτούσε στα μάτια. Προηγήθηκε στο σκορ. Φυσικά και έπρεπε να έχει σε καλή ημέρα τον τερματοφύλακά του και την αμυντική του γραμμή προκειμένου να κρατήσει και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Και λέω ότι είναι παιχνίδια, αποτελέσματα και εμφανίσεις οι οποίες είναι ντόπα. Είναι καθαρά ψυχολογία. Έχει ένα μηδίασμα στα χείλη του ο Θανάσης απέναντί μου. Όχι, πες μου ραμπαγάσα, ειλικρινά. Αν κέρδιζες 1-0, δεν θα ήσουν με το χαμόγελο στα χείλη. Τα έλεγες, του δώσα μια φάπα του πρωταθλητή. Να δείτε τι κάνω κι εγώ. Ο Άρης που με έχετε ξεγραμμένο. Πάλι του έδωσε φάπα. Όλα ένα τώρα του έδωσε φάπα. Πολλά μπορεί να πεις. Πόσα εισιτήρια είχαν ρε αυτοί. Α, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, τι δεν θα κάνεις, θα δείξεις τον πόησο. Είχε κόσμο πάντως. Είχε κόσμο, σιγά τον κόσμο που είχε. Τι κόσμο είχε. Κάτω από 10.000. Πάνω από 10.000. Ναι, έτσι σε είπανε. Οι δύο άδεια ήταν η μισή. Η ένα ήταν η μισή άδεια. Οι άλλοι μπήκανε μέσα, πόσα εισιτήρια κόψανε. Οι τρία. Σε αυτά να ρωτάς. Ας τον Μπέντο και τον Αναστόπουλο. Σου θα τους πιάσω εγώ τώρα. Τους περιποιηθώ. Τους κάνω καλή κριτική. Και τους δυο. Σ' ακούω. Γυρνά, γιατί γελάς. Ανεβάζει μια φωτογραφία στο Μετρόπολης. Κόκκινε, όταν κάνεις ραδιόφωνο, μην παίζεις με το Facebook. Χάνεις ακροαματικότητα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Είσαι που είσαι αργός. Αυρανίζεσαι και σαν τους σκύλους έτσι που κάνουν τα πόδια. Άστο. Δεν το κατέχεις και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε μια μπάλα, ξεφτέλησε τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να χάσει το μάτς λόγω Διούδη, έκανε αποκρούσεις πολύ καλές, θα μπορούσε να το πάρει κιόλας. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει και τις δύο ομάδες, εγώ θα μπω στον προβληματισμό και των δύο ομάδων. Ο Άρης έχει να παίξει με τον Όφη το Σάββατο με διαιτητή τον Αρετόπουλο. Αυτό πρέπει να κοιτάξει. Ο Άρης πρέπει να κοιτάξει τα ελάχιστα εισιτήρια που έκανε. Ο διαιτητής που κολλάει. Θα στα πω τα έργα, θα τα μάθεις. Ο Άρης έπαιξε ένα παιχνίδι εμπορικό στο οποίο ο Καρυπίδης δεν πήρε πολλά λεφτά. Αυτό είναι. Ο Άρης δημιούργησε ανταγωνιστικότητα στο παιχνίδι τρέχοντας πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από τον αντίπαλο για να καλύψει την ποιότητα που δεν υπάρχει στη μία ομάδα και υπάρχει στην άλλη ομάδα. Και αυτό μπορεί να βγει ντεζαβαντάζ για το παιχνίδι με τον Όφη. Κοιτάς αυτά εδώ πέρα, αυτά που γράφουμε και λέμε για να προσελκύσουμε τα πλήθη. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αυτά για το κοινό που λένε. Γιατί ρε φίλε, ναι. Ωραίο παιχνίδι δεν είδαμε. Άστα ρε, τι ήταν ωραίο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε από την αρχή. Εσύ δεν ποιος... είπες μετά το τέλος του αγώνα, ναι, ότι πήρε την ταυτότητα του Μπέντο. Ναι, ξεφτέλησε τον Μπέντο, αλλά ο Μπέντο θα περάσει. Άλλο θα μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τον ξεφτέλησε τον Μπέντο και τον Ολυμπιακό ξεφτέλησε. Τον ξεφτέλησε τον Ολυμπιακό που ήθελε αυτό το μαμούνι τον Ντίκα να παίξει τα φάουλ 70-30 για να, μείνει το, για να γίνει το μάτς 1-1. Τώρα, για αυτούς που κατηγορούν τον Αναστόπουλο γιατί δεν έβγαλε το Ρόβα. Δεν είδε να τον βγάλει το Ρόβα πιο νωρίς. Ναι. Δεν έχει κόφτη ο Άρης άλλον. Δεν έχει ο Άρης άλλον. Όχι, δεν έχει άλλο κόφτη ο Άρης. Είδα όμως εχθές ένα στόπερ. Ένα καταπληκτικό στόπερ που πήρανε στον Άρη. Μου έλεγες έξω γι' αυτόν. Ναι, ο οποίος έχει και στοιχεία εξαριού. Αυτός καταρχήν, μάλιστα... γιατί δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια, απορία πρώτη. Κάτσε ρε, τώρα τον πήραμε. Μεταγραφή τώρα είναι. Τωρινή. Τώρα δεν παρακολουθείς το ρεπορτάζ, τώρα τον πήραμε. Τι σε άλλα παιχνίδια τον δούμε. Τώρα τον πήραμε, δεν παρακολουθείς, τι κάνεις.
Όχι τις μεταγραφές. Με το Facebook να πούμε. Όχι τις μεταγραφές. Όχι τις μεταγραφές. Τι το Facebook. Όχι ρε. Τι παρακολουθείς πολιτικά, τι. Κοινωνικά, τι. Μωρή σάλτσα. Άκου ερώτηση. Δεν τον είδαμε λέει. Τώρα ήρθε ρε. Έχει να παίξει 8 μήνες. Δεν τον είδαμε λέει. Έχει να παίξει 8 μήνες. 8 μήνες. Και στο πρώτο μάτς κάνει παπάδες. Και ο αντίπαλος προπονητής παίζει με δύο φορ. Είναι, είναι κριτήριο το παιχνίδι αυτό. Είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι κύπελο, μπορεί να σου πει κάτι. Όχι, είναι κύπελο, παίζει άλλος με δύο φορ. Παίζει ο πλαϊνός του, ο ένας είναι φοβερός, ο Μανθάτης, και αυτός θα βγει. Ανδρούτσι και τέτοια, Κλάιν Μάιν και Νικολάου δεν βγαίνουν, να σας πω εσείς στον Ολυμπιακό. Και αν βγει ο Ρέτσος, κατά συνθήκη, αν βγει. Αν βγει ο Ρέτσος, που έχει στοιχεία, αλλά είναι στο μυαλό λίγο βλάκας κι αυτός. Στο μυαλό. Στο μυαλό. Ενώ έχει προσόντα, είναι βλάκα στο μυαλό. Ο Ρέτσος. Θα πούμε γιατί είναι βλάκα στο μυαλό ο Ρέτσος. Δεν πρόσφερε τίποτα ο Ανάκογλου. Μηδέν. Για το χθεσινό παιχνίδι. Και ο Διούδης ήταν ο MVP του Άρη. Έδειξε στοιχεία τερματοφύλακα. Πέταξε εκείνο το βρωμογιακά να πούμε που φοράει. Θα ρίξει και έχει μάγουλα και θέλει να τα κρύψει να πούμε. Με εκείνη τη ζακέτα την αντιαισθητική. Έβαλε το μπλουζάκι του κτλ. Και έδειξε ότι είναι τερματοφύλακας που μπορεί ο Άρης να βασιστεί στην Α Εθνική, γιατί η Α Εθνική θα έχει τέτοια μάτς. Θα θέλει τον τερματοφύλακά του να δίνει πόντους. Εντάξει, εκείνη η απόκριση στο τελευταίο λεπτό ήταν φανταστική. Έδειξε ότι είναι τερματοφύλακας. Σε αυτό το μάτς ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο Διούδης. Και έδειξε στον Μπάρκα, στο Βλαχοδήμο, είμαι και εγώ εδώ. Δεν είστε μόνο εσείς, τον Ανέστη και όλους τους Έλληνες τερματοφύλακες. Λοιπόν, τι θες να σου πάρω. Ότι είναι κομπλεξικός ο Μπέντο που έχει βάλει ένα 4-4-2 υποτιμώντας τον αντίπαλο. Τρώει ένα 0, του σφυρίζουν τα φάουλ ο Τίκας. Του σφυρίζουν τα φάουλ. Του βγαίνει ψυχή από τον πισινό να ισοφαρίσει με 10 παίκτες ο Άρης. Γιατί ο Ρόβας πήγε σε κακό μαρκάρισμα πλαϊνό. Και ο κομπλεξικός ο άντρας δεν έχει βάλει ένα 20 λεπτο, 25 λεπτο τον Τζόρι Ντομίγκες να το κάνει το 1-0-1-3. Είναι μεγάλος κομπλεξικός προπονητής. Γιατί δεν τον έβαλε. Γιατί είναι κομπλεξικός. Γιατί ρε, έχει είναι κάτι μαζί του. Τι είναι. Έχει κόμπλα μαζί του. Αυτό. Είναι κομπλεξικός. Αυτό σου λέω. Έχει κόμπλα. Ναι, είναι κομπλεξικός ρε φίλε. Ή τον είπανε τον Μπέντο, μην τον βάζεις, βάλ τον Αντρούτσο, μπας και πουλήσουμε και κάνουμε. Την κάνουν όπως την κάνουν στον Πάκο με τον Κλάους και τον Περέιρα να πούμε. Ξέρω εγώ. Έχει αλλάξει όλα τα χαφ. Έχει βάλει τον Μπουχαλάκη, τον έχει βγάλει. Έβαλε τον άλλο, το σωσία του, πώς τον λένε, του Τζον Τραβόλτα, τον Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος αν τον πουλήσουν ρε παιδιά από τον 10 εκατομμύρια, φάση και φάουλ και κάρτα είναι ο τύπος. Ποιοτικός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αργός στα μαρκαρίσματα. Κάθε μάτς θα είναι έξω. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός και πουλήσει τον Μιλιβόγεβιτς 10 εκατομμύρια, είναι άρχοντας στο μάρκετινγκ. Πάει, τελείωση. Δεν τον πουλήσει. Ξέρω εγώ, αν τον πουλήσει, λέω. Εγώ να τον πάρω σε ομάδα, να δώσω 10 εκατομμύρια, αυτό δεν τον δίνω. Ακόμα και στην Αγγλία, στην τελευταία ομάδα που τα εκατομμύρια είναι πολλά, αυτό τον αργό δεν θα τον πάρω. 15 εκατομμύρια ευρώ λέει ότι τον πουλάνε. Άμα τον πάρει ομάδα με 15 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα και στην Κίνα και τα λοιπά, που πάει, η Αγγλία πάει, που θα πάει. Καταρχήν είναι βλάκας ο πρόεδρος που θα τον πάρει, γιατί θα βγει σε μπελάδες με κάρτες κτλ. Ναι. Στην Ελλάδα κρατιέται, ναι. Γιατί έχει απέναντί του. Αυτό ξέρεις τι λέει. Τι λέει αυτός. Ότι έχει πολύ καλό marketing και ποιος? Πολύ καλούς ανθρώπους. Έχει πολύ καλό marketing ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό να λέω. Αν μπορέσει και πουλήσαν το Σάμαρι, αν πουλήσουν και το Μιλιβόγεβιτς, που είναι μαρκάρισμα και φάουλ, μαρκάρισμα και κάρτα, μαγκιά τους. Καλός παίκτης είναι. Ποιοτικός παίκτης είναι. Είναι για την Ελλάδα. Ναι, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, στον Ολυμπιακό κτλ. Ναι. Άμα τον πάρει στο Μιλιβόγεβιτς και τον πάρει σε μια ομάδα, την ΑΕΚ ας πούμε, θα είναι κάθε ματς κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα, έξω το άλλο μάτς. Κόκκινη κάρτα, αγωνιά, πάμε παρακάτω. Λογικό δεν είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω, έτσι κρίνω εγώ τους παίκτες. Κάποτε κρίνω. Οι ναι. Ποδοσφαιριστές εδώ πέρα ήταν στις ομάδες Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Βλέπει ο Ανατολάκης, βλέπει Αβραάμ Παπαδόπουλος, κάρτες στον Ηρακλή και στον Άρη. Μόλις πηγαίνουν στον Ολυμπιακό, τίποτα. Ούτε κίτρινη. Mm. Ψέματα είναι αυτά. Mm. Και ξαφνικά εθνική και όλα καλά. Έτσι. Ένα απλό παράδειγμα. Είσαι μικρή ομάδα, σε παράνε. Παίζανε στις ομάδες Θεσσαλονίκης. Τον έδιωξε ο Ολυμπιακός μετά τον Ανατολάκη. Πήγε στον Ατρόμητο. Μπαμ, μπαμ, κάρτες. Μπέναν την πέλα. Παίζανε στις ομάδες Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν τον έριξε ο Ανατολάκης. Άλλος τον έριξε. Ποιος τον έριξε. Ο προπονητής που είχε πάρει τότε ο πρόεδρος του, ο Σπανός. Εκείνος που είχε η Τρίπολη, ο Κάμπος. Και τον πήρε μετά ο. Επιόγειος έπεσε.
Ο Κάμπος έκανε την βαριά. Καλά, εγώ λέω ότι ο Κάμπος. Άμα έπαιρνε το μάτσο ο Όγιος με τον Πανιόνιο θα σωνόταν, το χάσει. Αδιάφορο μάτσο. Ο Κάμπος έκανε τη μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κάμπος. Άλλο τι παρέλαβε ο. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κάμπος και ο Χωράφης. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ο Ανατολάκης, σέντερ μπακ στον Ατρόμητο. Μαρκάρισμα και φάουλ, μαρκάρισμα και κάρτα. Όλοι οι κομπλεξικοί διαιτητές βγάλαν το άκρητο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες τώρα που αν τις πιάσουν τώρα αυτοί οι οποίοι. Και στον, ναι, στον Ηρακλή δεν έτρεχε τίποτα. Κανονικά κάτι. Ποιον Ηρακλή μωρέ, άμα ποιον Ηρακλή. Αχ, ποιον Ηρακλή μωρέ. Στον Ηρακλή που κέρδισε χτες. Ποιον Ηρακλή μωρέ, εντάξει, κέρδισε ο Ηρακλή. Στον Ηρακλή που κέρδισε χτες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εντάξει. Μπράβο. Και τον είχε για χάσιμο. Εγώ πίστευα ότι θα χάσει. Εντάξει, εσύ βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Δεν μου λε. Ναι, ναι. Καταρχήν διαβάζω λίγο μηνύματα και προχωράμε. Έλα, μηνύματα. Κωστή χωρί Μπαρκάν, Ηλίτς και Τάτος λέει. Θα είμαστε καλύτεροι με αυτούς. Αριανά Ραζέρες. Χωρίς Μπαρκάν, Ηλίτς, Τάτο και Ραούλ Μπράβο. Ο Ραούλ Μπράβο δεν το ελογιάζω ότι θα ήσασταν καλύτεροι γιατί ο άλλος έβγαλε μάτια. Ο σέντερ μπακ. Δεν χρειάζεται τέτοιες διαιτησίες ο Ολυμπιακός. Ναι. Σε ένα παιχνίδι που για τον Άρη μάλλον είναι αδιάφορο. Φάνηκε η γύμνια του Γάβρη και η καλή προσπάθεια των παικτών. Γεια σου Γρηγόρη, δεν είναι φαλεγρή. Κάποια τα πηγαίνει καλύτερα. Η Ρεάλ τον ήπια χθες. Λιβάμο Μπάρτσα. Πες μου για Άρσενολ. Παιδιά, για τη Ρεάλ σας τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Εμένα η Ρεάλ μου στέλνει πολλά λεφτά χθες. Την πίστεψε στη Ρεάλ. Την πίστεψε στη Ρεάλ χθες. Είχα βγει εδώ πέρα και είχα πει. Τι είπες για εδώ? Ότι θα κερδίσει η Θέλτα και στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Διπλό Ηρακλής, διπλό Southampton, άσο Θέλτα. Διπλό Ηρακλής. Ναι. Αφού δεν τον πίστευες, τι έλεγες στον κόσμο, αλλά και έπαιξες άλλο. Άλλο λες στον κόσμο, αλλά παίζεις. Όχι, ρε φίλε. Το δελτίο που είχα παίξει. Άλλο λέω εγώ, ρε. Λες στον κόσμο ότι ο Ηρακλής. Πριν τον Πορτουλίδη είχα παίξει αυτό το δελτίο. Τι πριν τον Πορτουλίδη. Πριν κατά. Πριν αφαιρεθούν. Ρε παλιά άνθρωπε. Ρε πριν αφαιρεθούν οι βαθμοί του. Τι αφαιρεθούν οι άνθρωποι, ρε παλιά άνθρωπε, ρε παλιωτόμαρο. Με 285 το παίξαμε τον Ηρακλή. Δεν τον έπαιξα με 4 που το παίζαν οι άλλοι. Ποια 4 ρε. 4 φράγκα πήγε. Φέρια ρε, πλάκα κάνει. Λες τον κοσμάκι ρωτή. Με 2 δεν είχαν αφαιρεθεί οι βαθμοί από τον Πορτουλίδη. Δεν είχαν αφαιρεθεί οι βαθμοί. Να καθίσε λέει είναι το μπε και χριστιανό παλιωτόμαρο. Και δίνω και παίζουμε άσο θέλτα που βγαίνει. Αλλά δίνει και άλλα πήγε. Καλά, καλά. Παίζουν μια φορά που έχει δελτίο που να δίνω άλλα και άλλα να παίζουν. Να τώρα που το δείξει. 2,85 να μου πήξει κάποιο χτε. Να μου δείξει κάποιο χτε ότι μπορούσε να παίξει 2,85 Ηρακλή. Τι 85? 2,85 Ηρακλή. Πώ το παίξει. Τι πώ το παίξει. Από 4 φράγκα ήταν. 3,90, 3,80. Άρα λες δηλαδή ότι. Ναι, και γιατί εχθές δεν είπες αλλάξτε το αυτό. Είπα, με τα νέα δεδομένα βλέπω over. Βρε, τι over και είδε νέα δεδομένα. Εγώ είχα παίξει. Έπαιξες ρε κάθαρμα διπλό τον Ηρακλή και το έκρυψες από τον κόσμο. Γιατί το έκρυψα. Τι είπες άλλο. Γιατί δεν είπες. Είπα over. Είπα over. Είσαι ξεκάθαρος. Είσαι τρίπιος. Είσαι τρίπιος. Εσύ μου έλεγες η Θέλτα που κέρδισε εμείς στη Ρεάλ θα περάσει για πλάκα. Και ένα κοκοβιό που βγήκε εδώ πέρα και έκανε το μάγκα. Και μα έλεγε για το γήπεδο τη Δέλτα. Άλλα δίνει, άλλα παίρνει. Άλλα δίνει, άλλα παίρνει. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Άλλα δίνει στον κόσμο, άλλα παίζει, ρε. Έτσι. Έτσι, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ξέρεις, τα λέει ο κόσμο, ρε. Ναι. Ότι εσεί ξέρετε τα αποτελέσματα, παίζετε για εσά και λέτε άλλα στου άλλου. Αν ήξερα τα αποτελέσματα, εδώ θα καθόμουν να κάνουμε ένα κουραμπιέ εκπομπή. Τι αποτελέσματα, ρε. Αν ήξερα τα αποτελέσματα, ρε, καθυστερημένε. Θα καθόμουν με σένα να κάνω εκπομπή. Τι θα έκανε. Τι θα καθόμουν. Θα μου μπαχάμες, θα έπινα το μοχίτο μαζί με τον Τανάσε και τον Παρατόνα. Εντάξει, θα είχα 15 εθέρειες υπάρξει να με κάνουν αέρα και μασάζ και θα έλεγα ρίξε 500 χιλιάρικα στο 0-0 στον τέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος και θα έλεγα στην υγεία των κοροϊδών. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι αν το ήξερα. Το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και τη δουλειά που κάνεις δεν την κάνεις επειδή την γουστάρεις, επειδή είναι βιοποριστικό. Αυτό είπες τώρα πριν από λίγο. Ότι τη δουλειά που κάνεις δεν τη γουστάρεις. Αν δεν το αγαπούσα. Αν δεν το αγαπούσα, δεν το έκανα. Αβαβάω παπαπάου. Ούτε ξέρει. Δεν μου λες πότε το έβαλε το γκολ, Ρεάλ, ξέρεις. Ούτε ξέρει. Χαϊβάντουραπ. Αχμάκ Μέρντετ. Και κάθομαι και μιλάω. Ντουγρού και φτέρε. Ένα σουλτάν Μερεμέτη θα το στρώσει. Τι μας απειλούν οι Τούρκοι για τους αξιωματικούς. Μέντες. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Στο Μετρόπολης 95,5 με όλους σας συντονισμένους. Υπενθυμίζω 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5
Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μαζί μας ο Κλειδαράς, ο δικός μας Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Εκεί όπου τηλεφωνείτε στο 85-27-27, έρχεται να σας ανοίξει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Σας φτιάχνει κλειδιά τύπου Immobilizer στις καλύτερες μέσες αγοράς και έχει μια σούπερ κλειδαριά ασφαλείας για όλους σας τελευταίες μέρες. Τώρα μέχρι τέλος του μήνα τελειώνουν και οι όσες έχουν απομείνει, αυτές με κύλινδρο τύπου Ιζέο, όπου τα κλειδιά δεν αντιγράφονται. Βγαίνουν μόνο εκεί στην Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, στο Τέργιο Πετκανίτσα, κλεβάνω στο 85-27-27. Λίγο να μιλήσω για μπάλα θέλω. Να μιλήσει για μπάλα. Να το βγλώσω δηλαδή. Δεν ξέρω άμα μου λες ότι ο Στόπερ 7 μήνες δεν έπαιζε και ο άλλος ήρθε πριν μια εβδομάδα, πάει να πει ότι αντιπάλα. Γιατί δεν έπαιζε, λέω. Δεν αγαπά την μπάλα, ρε. Γιατί δεν έπαιζε 7 μήνες, λέω. Γιατί αυτό... τώρα ήρθε στην ομάδα, τώρα ήρθε. Άλλο είπα. 7 μήνες γιατί δεν έπαιζε, λέω. Έχει τα διάλογα πολλά, ρε. Τι έπαιζε, ρε. Αν δεν χάθει από εκεί πέρα, παλιωτόμαρο να πούμε. Λοιπόν, άκουδο. Δεν απαντάσαι. Τι να απαντήσω, μωρέ. Παπατζή να πούμε. Τι να απαντήσω. Παπατζή. Γιατί δεν έπαιζε 7 μήνες. Άσε ρε παπατζή, άσε, μην το γυρνάς τώρα. Παπατζή. Γελάει ο Ζαΐρης έξω. Τι λέει αυτός, λέει. Τώρα λέει ήρθε ο άνθρωπος. Παλιά άνθρωπε, δεν αγαπάς την μπάλα. Μόνο την ομάδα σου. Ο Ηρακλής, ο Ηρακλής, θα μεθάνει ο Ηρακλής, ο Ηρακλής. Τι έγινε χτες Τι? Ο Γιώργος με τον Ανδρέα, ποιος κέρδισε? Ποιος είναι ο Γιώργος με τον Ανδρέα? Ο Χατζάρας με τον Παζιαρά. Πόσο έλειξε? Εσύ πες μου. Πού να ξέρω, δεν το είδα μετά. Πόσο έγινε? Θα το δω και ας πω. Θα το δω και ας. Νόμιζα εσύ τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί. Ούτε αυτό το ξέρεις, δεν σε νοιάζει. Εσύ δεν το ξέρεις και βγάζεις εμένα λάθος. Έχεις πολύ πλάκα. Οι Ολυμπιακοί αρχίζουν και βρίζουν τον Μπέντο. Και πολύ καλά κάνουν. Ούτε ο Μαρινάκης φαίνεται το γουστάρι, ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού, ούτε οι ρεπόρτερ. Όταν έπαιρνε ο Άρης την μπάλα, ο Ολυμπιακός ήταν ανοιχτός. Ο Ολυμπιακός ήταν ανοιχτός. Σαν δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Πόσο ανοιχτός ήταν. Εάν ο Άρης είχε, για παράδειγμα, τον Μπαργκάν. Εντάξει. Και δεν είχε τον Καπνίδη εκεί πέρα. Ή αύριο ο Ολυμπιακός που έπαιξε κολοπεδαρίστικο ποδόσφαιρο. Για την πάρτι του ο Καπνίδης. Για την πάρτι του. Εγωιστικό ποδόσφαιρο. Έπαιξε. Αν αύριο πάτε με αυτά τα χάλια, με αυτές τις άμυνες στην Τουρκία, θα σας κάνουν τον πισινό οι Τούρκοι οι Ολυμπιακοί. Σαν το πηγάδι του Μελιγαλά θα σας το κάνουν τον πάτο. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Έχετε μια άμυνα η οποία είναι δημόσιος κίνδυνος. Δημόσιος κίνδυνος. Ο Ντούνης, ο ξεχασμένος, με εσωτερικό χάφτο νέτο, σας κάναν ζημιά από εκεί. Από εκεί. Φάγατε τον γκολ από εκεί. Μπήκε μέσα ο Μιλιούνοβιτς, στα σέντερ φορ, πήγε ο άλλος, έβαλε αυτόν τον γκολ ο Φιγκέιρας. Σέντερ μπακ ανύπαρκτα στον Ολυμπιακό. Παίζει με δύο χαφ. Παίζει με δύο χαφ. Το Μπουχαλάκι. Μπουχαλάκι και τον Αντρούτσο. Χωρίς δεκάρι. Χωρίς δεκάρι. Και ο Άρης στο 70 με 10 παίχτες. Και ο Μπέντο δεν βάζει τον Τζόρι. Το κάνει ντέρμπι για τον Ολυμπιακό. Τον Άρη του Καρυπίδη πουλούζονται με κατρανοσάπουνο στα ποδητήρια οι παίχτες. Αυτή είναι αφραγιά. Με κατρανοσάπουνο. 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 Δεν έχουν πράσινο σαπούνι. Δεν έχουν σαπούνι. Δεν έχουν σαμπουάν να λουστούν τα παιδιά του Άρη. Το κάνες ρε μπούφο Μπέντο. Ντέρμπι. Και έρθει ο Αναστόπουλος και λέει: καλά, ρε, αυτό το προποντή τον έχει στον Ολυμπιακό και εγώ δουλεύω Β' Εθνική στον Άρη. Έτσι θα λέει ο Αναστόπουλος. Ένα-ένα έλειξε. Ένα-ένα. Το προέβλεψε. Κατάλαβες. Το προέβλεψε. Το προέβλεψε. Εντάξει, φιλαράκια εκεί, Αριανή, εκεί το κάναν χίνα μου. Λοιπόν, έτσι έγινε το σκηνικό. Και να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή. Τον αριστερό μπακ αυτόν τον Σισόκο. Σισόκο. Ο οποίος έπαιξε πλευρά με τον Μανθάτη. Φανταστικός ο Μανθάτης. Ο Μανθάτης θα παίξει μπάλα μεγάλη στον Ολυμπιακό γιατί σκοράρει, είναι τσόγλανος, τριπλαδόρος και τα κολλάει. Και ο Σισοκό από τον Ντελαμπέγια είναι μια κλάση ανώτερος. Μεγάλος αθλητής, μπορεί να παίξει και 4-3-3 εσωτερικός μέσος. Ο Σισοκό, έτσι τον είδα. Και δημιούργησε μπελάδες από εκεί στον Άρη. Εκεί δημιουργήθηκαν οι μπελάδες στον Άρη. Γιατί έπαιξε πανέξυπνα ο Αναστόπουλος στο νέτο εσωτερικό μέσο. Για να έχει τον Καμπιάσο από τη μια και από την άλλη να έχει τα ανεβάσματα το Σισοκό και να κολλάει δίπλα στο Μανθάτη. Ντουμπλαρίσματα που λένε. Ο Νέτος στα 35
Εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Όσο μπόρεσε, βέβαια, ο άνθρωπος τα έκανε. Όπως και ο Ρόβας, σαν κόφτης έπαιξε πολύ ωραία το ντουμπλάρισμα στη μεριά του Ελεονούση, ο οποίος δεν φάνηκε. Πολύ ωραίος ο Ρόβας. Όσοι λένε τον Αναστόπουλο, κάτι ρε, τον έβγαλε το Ρόβα να βάλει τον Παυλίδη, τον Ανιψιό. Τον οποίο Παυλίδη τον πήραν εκεί στον Άρη, υπέρβαρο, και το φτιάξαν παίκτη. Σωσίας του Προέδρου, Ανιψιός είναι, να ξέρεις. Ίδια Μούρη, ίδια αυτή. Τον έφτιαξαν καλόν. Αλλά ο Παυλίδης δεν κόβει. Και δεν μπορεί ο παίκτη, ο προπονητής, να προβλέψει ότι ο άλλος θα κάνει δεύτερο φάουλ και να βγάλει τον. Εντάξει, μπορεί να τον κριτικάρεις και να πεις μπορούσες να το διανοηθείς και τα λοιπά. Μπορεί, άμα θες να τον κάνεις κριτική τον Αναστόπουλο, να πεις δεν το διανοήθηκες, είχε κάρτα, τον έβγαζες πιο νωρίς. Μπορεί να του το πεις αυτό. Ρε φίλε, του πήρε το καπέλο, την ταυτότητα του Μπέντο. Του πήρε την ταυτότητα του Μπέντο. Βέβαια ο Άρης, να πούμε και τα αρνητικό, για να φτάσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό εχθές, έτρεξε πολλά περισσότερα χιλιόμετρα. Η ψυχούλα του μάτωσε. Κύριε Θανάση Πολίτη, μάτωσε η ψυχούλα του. Δώσανε πολύ μεγάλες βιολογικές μάχες με τον εαυτό τους οι παίκτες του Άρη. Υπερεύει τον εαυτό τους για να φέρουν το 1-0 εκεί πέρα. Γιατί για μένα νίκη είναι. Και έρχεται ο Όφη τώρα, το Σάββατο, με το Μαρινάκι, να γλυκοκοιτάζει τους κριτικούς που είναι καλύτερες γκόμενες οι κριτικοί. Οι καλύτερες γκόμενες είναι οι κριτικοί. Του Βαρδινογιάννη, του Πασόκ. Εντάξει. Και έρχεται διαιτητής ο Αρετόπουλος στο Χαριλάου. Κοιτάξτε, μην κάνετε καμιά ήττα από τον Όφη ή καμιά ισοπαλία και πάει στράφει αυτός ο ενθουσιασμός με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Βρουτόταυρος, θα σας πω εγώ το παρασκήνιο τι είναι, ο Βρουτόταυρος, όταν πήρε ο Σαββίδης με τους κρεατέμπορους τη Βέρεια, πήρε την Έψερον, μπορεί να πάρει μπορεί να πάρει τον Ηράκλη, μπορεί να πάρει τον Άρη, αν μπορεί. Σταμάτα ρε κόκκινη, σταμάτα. Ο Παδοβλάκα εσύ. Τι είσαι? Ο Παδοβλάκα. Τι είσαι? Τι είσαι? Εσύ είσαι και το Βλάκα. Ακούς ρε, Θανάση, του λες κάτι, τι είσαι? Του λες κάτι, χοντρό, τι είσαι? Τι είσαι? Τι είσαι? Εγώ είμαι Παδοβλάκας. Τι είσαι? Εσύ τι είσαι δηλαδή? Εγώ μίλησα για Ηρακλή τώρα και πετάζεσαι. Φωνάζεις για τον Άρη τώρα, γιατί θες να πρόσεξε ρε, πρόσεξε ρε. Πρόσεξε ρε κόκκινε, πρόσεξε να μάθεις το ρεζουμέ ρε. Πρόσεξε το ρεζουμέ. Ο Μαρινάκης θέλει και άλλες ομάδες να πάρει γκόμενες. Ναι. Είχε γκόμενα τη Βέρεια με τον Αρβανιτίδη. Τα χωρίσαν τα τσανάκια τους. Ήρθε τώρα η Βέρεια γκόμενα του ΠΑΟΚ με το Σαββίδη και τους κρεατέμπορους. Ο Μαρινάκης λοιπόν θέλει δικές του ομάδες. Τον Άρη φαίνεται δεν τον έχει. Πάει από την άλλη μεριά ο Άρης. Μετέωρος θα φανεί. Θα φανεί. Ο Ηρακλής δώσαν 300 χιλιάρικα. Κάνα το διπλό στη Βέρεια. Πιανούν η Βέρεια κόκκινε. Ποια είναι η Βέρεια? Πιανούν η Βέρεια. Του Σαββίδη δεν είναι η Βέρεια. Το είδε το μάτς? Βρε, το είδα το μάτς. Μη στεναχωριέσαι. Ξέρω εγώ τι βλέπω. Και το είδα το μάτς. Τι ήταν το μάτς? 0-2 το μάτς. Άντε μπράβο. Και λέω Μαρινάκη, θα χάσω εγώ την ΕΠΟ. Θέλω τον Όφη εγώ. Πιθανολογώ ότι θέλει τον Όφη. Και επειδή το μυαλό μου εμένα παίρνει στροφές περίεργες, βλέποντας τον Αρετόπουλο και τη βιολογική κούραση του Άρη, τις χαρούλες και τα γελάκια και τα θα βάλουμε τον Μπαργκάν, θα το παίρναμε το μάτς, Χαϊβάνια Αριανή, που έχετε να δείτε κύπελο 47 χρόνια, έχετε να δείτε κύπελο και θέλετε να χτυπήσετε φέτος το κύπελο, με τον Καρυπίδη να δυσκολεύεται ο άνθρωπος να βρει ρευστό. Και δεν ξέρετε αν θα ανέβετε αλφαεθνική ντέρμπι με Όφη και με Λαμία. Και θέλετε εσείς κύπελο. Έχετε απέξει να πάρει το κύπελο γιατί είστε σερσερίδες. Σερσερίδες είστε. Το μάτς στο ντέρμπι είναι Άρης Όφη. Αν λοιπόν ο Τζανακάκης έκανε 30 κούρσες και δεν μπορεί να τις βγάλει με τον Όφη και έρθει 0-0, έρθει εδώ ο κεφάλας ο Παπαδόπουλος του Άβελ που είναι προπονητής που θα προσέξει την άμυνά του, σου φέρει ένα 0-0 ή να σου κάνει ένα 0-1 κηδεία, επειδή εσύ τα πνευμόνια σου θα έχουν διαλύσει από το βιολογικό τρέξιμο και τη μεγάλη μάχη που έδωσες με τον Ολυμπιακό, γιατί το είδες το παιχνίδι συναισθηματικά, η αξία του 1-1 θα φανεί το Σάββατο. Αυτό έχω εγώ να πω. Η αξία του 1-1. Η αξία του 1-1. Λοιπόν, εδώ έρχομαι και ρωτάω τώρα, γιατί βάζει μια σειρά από παραμέτρους. Παράμετρους. Παραμέτρους, όχι ναι, παράμετρους. Τους οποίες σας ακούω. Ναι, ναι.
Και ρωτάω. Ρώτα ό,τι γουστάρεις. Καταρχήν. Ναι. Έχει αξία το αποτέλεσμα. Τι αξία έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έχει αξία. Γιατί είναι αποτέλεσμα ψυχολογίας. Είναι ψυχολογία. Ψυχολογία, ναι, για τον κόσμο. Τα λεφτά, τι είδες πόσα παίρνει ο Καρυπίδης. Πόσα παίρνει ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω. Ε? Τι να περιμένει ο Καρυπίδης να πάρει λεφτά από αυτούς εδώ πέρα. Αυτοί τον Άρη το βλέπουν για να τον τρώνε, όχι να δίνουν λεφτά στον Άρη. Τι πράξεις είχε, ρε! Τι πράξεις είχε, δεν ξέρεις. Φέρε τον ρεπόρτερ, βγάλε τον ρεπόρτερ. Πάρε τη λέγω τον ρεπόρτερ. Τι λεφτά πήρε ο Άρης από το χθεσινό παιχνίδι. Εφοριακός. Εκεί, ναι, εφοριακός είμαι. Εκεί είναι η ιστορία με τον Άρη. Έκανε τρέξιμο, ναι, μάρκαρε, ναι, τα ανέλησα. Εγώ τον Πέτο τον έσκησα. Εγώ τον Καραγκιόζαρο, τον προπονητή που εκθέτει τον Ολυμπιακό. Τους έχει διαλύσει εκεί πέρα με τον Άρη. Θέλει διαιτησία ο Ολυμπιακός 70-30 για να ισοφαρίσει. Ξεφτεί λαμπέντο. Και στεναχωρέθηκες. Εγώ ούτε χαίρομαι κόκκινη στη ζωή μου, ούτε στεναχωριέμαι. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Ούτε χαίρομαι, ούτε δεν μπορεί. Υπάρχουν συναισθήματα. Α, τα συναισθήματα. Υπάρχει χαρά, λύπη. Δεν έχει χαρά, δεν έχει λύπη, ρε. Έχει λύπη. Και τι έχει. Δεν έχει. Έχει λογική, ρε. Έχει λογική. Η λογική λέει ότι ο άνθρωπος διακατέχεται από συναισθήματα. Ποιο. Η λογική λέει ότι ο άνθρωπος διακατέχεται από συναισθήματα. Και το λες εσύ αυτό. Ο εραστής του δολαρίου. Εσύ είσαι εξωγήινος. Άμα δεν το γνωρίζεις. Αν έχω συναισθήματα. Βλέπεις δηλαδή τον άνθρωπο σύμφωνα με τα συναισθήματα και με το συγχύρω. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό, ρε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. Πού, τι, συναισθήματα. Όλοι οι άνθρωποι. Και εσύ δηλαδή. Α, εσύ δεν είσαι άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι. Σε γουρούν άνθρωπο. Ναι, εσύ είσαι ζώων. Ναι, γουρούν άνθρωπο. Και εγώ είμαι γουρούν άνθρωπο. Γουρούν άνθρωπο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι κάτι είναι. Σου λέω, ρε, τι συναισθήματα. Ο Βλάκας έχει συναισθήματα και έρχεται όφη και πάει ο Άρης κουρασμένο. Ναι. Πολύ συγκινημένο λέει. Και έρχεται ο Αρετόπουλος. Γράφω πολύ συγκινημένο ακούγε από το 1-1 με τον Αρετόπουλο. Οι φίλοι ακροατέ έτσι γράφουν. Αφόγαδα. Καλησπέρα από το Βερολίνο. Κωστή λέει το Φακούντο γιατί θέλω τον φάνε. Ενρίκε θα έρθει τελικά. Εσύ τι λες, θα έρθει. Εγώ λέω θα έρθει. Εγώ λέω δεν θα έρθει. Άμα ήταν άρθει θα ερχόταν. Λοιπόν. Και άμα δεν έρθει ο Ενρίκε είναι κακό. Ραπ λέει η ΑΕΛ, Ηρακλής Αλήπρος και ποιες δύο βλέπεις να πέφτουν φέτος. ΑΕΛΑΡΑ είμαι, σου έστειλα χτες το βράδυ και δεν απάντησες. Ο Ηρακλής με μη περώνε. Μη δίνεις προγνωστικό τώρα. Όχι γενικά. Ο Ηρακλής με περώνε, Λεωζίνιο. Με καλό προπονητή στον πάγκο, διαχείριση πολύ καλή. Έβαλε τον Μπασά σεντερφόρ και δεν έβαλε τρίτο χαφ το Λεωζίνιο, τον έβαλε τέταρτο. Έβγαλε το Δόνι που κουράστηκε, έβαλε τον Γρόντι. Πολύ ωραία κοουτσάρισμα, πέταξε και τρίτο στόπερ να κρατήσει το 1-0. Το κάνε δύο με το Λεωζίνιο, ο τέταρτο χαφ. Τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Αεκάρα λέει ναι. Πάμε για Κύπελλο με Αραούχο τώρα. Και Πέκκαρτ. Λέω λοιπόν ότι ο Ηρακλής με Λεωζίνιο, Περόνε, Μοντέιρο, Δόνι, πώς το λένε, τον Σαραμαντά, τον Καραγκούνι, κάτσερε, ο Άντερσον. Είναι κέρδες. Καλύτερη ομάδα από τη Λάρισα του Κούγια. Τη Βέρεια κέρδες. Είναι μια αντιτουριστική ομάδα η οποία πρέπει να πέσει μαζί με το Λεβαδιακό και να σωθεί και ο Ηρακλής και η Βέρεια. Οι βαθμοί επιστράφησαν του Ηρακλή. Όχι. Τι να την κάνω εγώ. Εάν πέσει λοιπόν ο Ηρακλής, ωραίο ρωτάει, πολύ ωραίο ρωτάει. Αν λοιπόν πέσει ο Ηρακλής, λέω ότι αγωνιστικά δεν θα πέσει. Θα πέσει επειδή αυτοί οι καρασγέριδες που πήραν εκεί τον Ηρακλή, οι οποίοι είναι μούστο και σύμφωνο με το βρώμικο το στουπί. Με τη βρωμιά και ναι, τη δυσοδεία, ναι. Ναι, τον καρασγέρις πάει σαν βρωμιάρης δηλαδή. Επειδή τα παιδιά λόγω είναι, γράσου, ρε παιδί. Λόγω γράσου, ναι. Αυτή εδώ τι ωραία πέρα, που τα λες. Μπράβο, με βοηθάς. με δίνεις όθηση. Είσαι βλάκα. Αυτή θα πέσει λοιπόν, αν πέσει ο Ηρακλής, οικονομικά. Δεν πέφτει ο Ηράκλης αγωνιστικά με αυτή την ομάδα. Η Λάρισα και η Λεβαδιά είναι για κλωτσιές. Με εκείνο τον Χριστόπουλο με το γουρλωτό το μάτι. Η Βέρεια, με 12 με 14 δελτία γιατί είναι. Ή βλέπω τον Χριστόπουλο. Ρώτησα κάτι. Με το γουρλωτό το μάτι. Ή αυτή τη Στατιάνα στη βοηθό. Μια με τρομακτική. Αυτή με τρομακτικό βλέμμα την έχει δει την Στατιάνα. Μια γουρλωμάτα, μια. Θα τη δει το πρωί να ξυπνάει εκεί και να σου πει. Ξέρω εγώ. Πο. Τέτοιο πράγμα. Κάνει δηλώσει ο Χριστόπουλο. Και με είναι μια γκόμενα που τον παίρνει συνέντευξη και εκείνη την ώρα που μιλάει η γκόμενα την πιάνει το χέρι. Αυτό θα σώσει τη Λεβαδιά. Και αυτό σώσει τη Λεβαδιά με τίποτα. Δεν τα είδε ρε αυτά. Είδε το 2-2 του Ατρομήτου, είδε το 1-0 τη ΑΕΚ. Ή παίζει με τα κομπιούτερ, έχει γίνει να πούμε του Facebook, παιδί στα 47 σου χρόνια. Ρε, τα γάρι να πούμε. Παιδί. Τι να σε κάνω μωρέ με τα Facebook κάθε μέρα. Φίκα στο αυτό, like, φωτογραφία βγάλε, Instagram αυτό κτλ. Και δεν ξέρω αν ο Σόζα ήρθε στον Άρη το Γενάρη ή ήρθε το Σεπτέμβρη. Για τον Αραούχο πήρε η ΑΕΚ, έχεις να πεις τίποτα. Πώς? Για τον Αραούχο πήρε η ΑΕΚ, έχεις να πεις τίποτα.
Για την ΑΕΚ. Ναι. Θα μπει πεντάδα, ναι, με τον Αραούχο. Με τον Αραούχο. Ότι η ΑΕΚ δεν βλέπετε. Ότι σου έλεγα. Μου έλεγε. Ναι. Αυτό το σου έλεγα. Αυτό το σου έλεγα. Δεν σου έλεγα. Σου έλεγα εγώ. Σου έλεγα. Ναι. Τι έλεγε. Όταν σου έλεγα ότι αυτό ο πρώην παίκτη τη Μπαρσελόνα για να έχει να παίξει τόσο καιρό κάτι συμβαίνει. Ναι. Και ο άλλο δεν έρχεται έτσι τζάμπα και βερεσέ. Ναι. Τι γίνεται. Δεν κατάλαβα, τι με λε. Πού να καταλάβει. Ο Λέσκοτ που είναι τώρα, είναι στην ΑΕΚ. Ο Στόπερ, όχι. Ο άλλο που έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Ο Τσιγκρίσκη. Ναι, ο Τσιγκρίσκη. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι, όχι. Όχι. Η σούπερ άμυνα τη ΑΕΚ τι έγινε τώρα. Η σούπερ άμυνα τη ΑΕΚ τι έγινε τώρα. Η ΑΕΚ που για να πάρει νίκη έπρεπε να τραβήξει τα πάνδυνα με το Μωράη και να επαναφέρει στην ενεργό δράση, την προπονητική, το Χιμένεθ. Την ΑΕΚ του Μελισανίδη. Του Τζάμπα. Του δεν πληρώνω. Κίνημα θα κάνει με τον άλλο, το Σόρα. Δεν πληρώνω. Ο Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Ο Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Ο άλλο στον Ολυμπιακό που βλέπει τι γίνεται και λέει: Α, βγάλω 4-5 νέου παίκτε, θα του πουλήσω και από του 5-6 εκατομμύρια. Και ο Σαββίδη, τσίτραν, μη πίτραν, τσίτραμεν. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή τη μορφή την αναγνωρίζει τώρα. Ποια είναι η μορφή. Μπορεί να μπαίνουν, είναι τη εκπομπή μα η φωτογραφία. Την αναγνωρίζει. Άσε με. Πες μου, την αναγνωρίζεις. Άσε με, ρε κόκκινη, με τα Facebook. Άσε με, δεν μπορώ. Πόσο χρόνο τον κάνει. Δεν ξάσε με τα Facebook. Δεν γουστάρω να πούμε. Δεν γουστάρω τα Facebook και τα Facebook. Mm. Δεν γουστάρω. Κάνει εκπομπή. Θε να δει τα Facebook. 4 ώρα που σχολά, τράβατε στα Facebook. Μα κόβει τώρα. Πώ να σε πω. Μα κόβει. Έχει σκεφτεί ποτέ ράπα αν οι παίκτε του Ολυμπιακού έπαιξαν όσο ήθελαν, ξέροντα ότι του βρίσκονται και θα κρίσιμα μπα παίξουν αλλιώ. Τότε γιατί του έζησε προχνοδιετή με τα φάουλ. Έλαμτε. Γιατί. Άμα ξέραν. Φαλάκρα από εδώ και στο εξή το Γροντί θα το φωνάζουμε Βροντί με την κολάρα του. Γεια σου ράπα, οξύμε τέτοιο Ολυμπιακό και με ρίκε που έρχεται το κύπελο φέτο είναι σιγουράκι. Τι λε. Σιγουράκι δεν είναι, αλλά αν δεν πάρει ο Πάοκ φέτο το κύπελο, για μένα θα είναι αποτυχία. Μεγάλη. Εάν με αυτό τον Ολυμπιακό εχθέ, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ανέραστο, με την Ξάνθη, με τον Τριάδη και τον Σολτάνη και τον Βασιλακάκη, δεν πάρετε κύπελο, θα σα κάνω. Λοιπόν, υπενθυμίζω, 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54-341, Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και καλωσορίζω στο στούντιο έναν πολύ καλό φίλο, τον οποίο έχουμε καιρό να το δούμε. Μαύρα μάτια κάναμε να σα δούμε. Γρηγόρη μου, καλώς σας βρήκα. Ανδρέας Μεϊμάρης από την F-Club. Την κάρτα υγείας. Την κάρτα υγείας, όπου έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ και χρόνια πρωτοπορεί, συνεχίζει και έχει εξελιχθεί με πράγματα τα οποία είναι το λιγότερο εντυπωσιακά. Ναι, εγώ θα πω βέβαια ο κόσμος μας βοήθησε, όχι εμείς, γιατί η δύναμή μας είναι ο κόσμος. Όταν καλύπτεις πανελλαδικά, όταν κάνεις στρατηγικές συνεργασίες και έχεις τα καλύτερα ιδρύματα και όπως μια πολύ μεγάλη στρατηγική συνεργασία έγινε στην πόλη μας με το μεγαλύτερο πολυατρείο κεντρικής Θεσσαλονίκης, ο κόσμος μπορεί πλέον να εξυπηρετείται σε θέματα υγείας, γιατί λένε πολλές φορές, ακούμε, εντάξει τώρα τι να κάνω, τι εξετάσεις παιδιά, ο κλέφτης και η υγεία ώρες δεν έχουν. Δεν ξέρω πότε μπορεί να μου συμβεί κάτι και αν μου συμβεί πού θα πάω. Θα πάω να περιμένω 5 και 6 ώρες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είναι αυτό κατάσταση, αυτό είναι καταντάνε ένα πολύτη ρακέντητο από θέμα αξιοπρέπειας. Καταντάνε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, να ξέρουμε ότι ίσως δεν πάω αύριο στη δουλειά μου γιατί πρέπει να πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις και να περιμένω 5 ώρες. Αυτό έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή. Κάποιος που έχει την κάρτα υγείας του F-Club σε επίγον περιστατικό θα πάει στην κλινική, θα επιδείξει την κάρτα, θα είναι εντελώς δωρεάν η κλινική εξέταση. Αν χρειαστεί ασθενοφόρο, θα είναι δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο. Οι διαγνωστικές εξετάσεις, που και εσύ γνωρίζεις Γρηγόρη, είχαμε κάποιες φορές κάποια θέματα. Μια γυναίκα που θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, παιδιά, αυτός είναι ψυχολογικός βιασμός. Δεν θα πω λέξη αλήτες, θα πω αυτό είναι αγύρτες. Να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ. Με ρωτάς αν έχω 60 ευρώ, 70, 80 να δώσω για να κάνει η γυναίκα μου μια ψηφιακή μαστογραφία. Με 300 ευρώ μισθό. Ναι, αν έχω ταμείο, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν μπορώ να πληρώσω τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Θα πάει να την κάνει με την κάρτα υγείας του F-Club με 19 ευρώ και αξιολόγηση από μαστολόγο. Θα έχει δωρεάν καθαρισμό δοντιών μια φορά το έτος όλη η οικογένεια. Γιατί δεν πάμε στον οδοντίατρο, γιατί είναι 50 αυτά.
όλες τις εξετάσεις. Βέβαια, περισσότερες πληροφορίες θα πάρουν στο 23, 1500, 1500. Και όλο αυτό για να το έχεις, για να καλύπτεσαι πανελλαδικά, η κάρτα υγείας του F-Club είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο. Να πω δε ότι έχει μπει και αεροδιακομιδή εντελώς δωρεάν. Και αεροδιακομιδή. Ναι, όπου και αν βρίσκομαι. Δηλαδή, μπορεί να είμαι Θεσσαλονικής και να είμαι στην Κρήτη. Mm-hmm. Κάτι μου συμβαίνει. Ναι. Μεταφορά με αεροπλάνο, αν τίνει και δεν υπάρχει κλινική εκεί πέρα, ή σε χερσαία μεταφορά με ασθενοφόρο. Ναι. Είναι κάτι σημαντικό καινούργιο που φτιάξαμε. Ο κόσμος θα πάρει τις πληροφορίες τους. Παιδιά, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δώστε, επισημάνετε αυτό στην οικογένειά σας. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε. Όλοι τσουγκρίσαμε ποτήρια και είπαμε στην υγειά μας για τις γιορτές. Και εγώ θα πω, αβάν πρεμιέ σήμερα ξανά μαζί. Ξεχνάμε ότι η κάρτα του υγείας του F-Club έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο. 100 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα 23, 1500, 1500. 6 άτομα της οικογένειας. Πλήρη κάλυψη. Όχι 600 ευρώ. 150 ευρώ για όλο το 12μηνο και τα 6 άτομα. 100 πρώτοι φίλοι που τηλεφωνούν τώρα 23, 1500, 1500. Ρωτάω. Ρώτα. Δηλαδή μιλάμε για ένα ζευγάρι και 4 παιδιά, ή μπορεί να είναι ένα ζευγάρι οι γονείς τους και 2 παιδιά. Όπως το είπες, γιατί είμαστε στο δεύτερο. Οφείλω να ρωτήσω. Βέβαια, είμαστε στο μετέχμιο. Κοιτάμε και τους γονείς μας, κοιτάμε και τα παιδιά μας. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να μην είναι γονέας η μητέρα μας, η πατέρα μας, μπορεί να είναι ένας φίλος μας, Γρηγόρη. Μπορεί να είναι ένας γείτονας που έχει ανάγκη. Υπάρχει και αυτή. Σωστά. Εμείς δεν είμαστε ούτε δημοτολόγοι, ούτε εκκλησία στο θέμα να λέμε πρώτου βαθμού συγγένεια. Κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Οπότε, μπορεί να μας ακούν τώρα 6 φίλοι που δουλεύουν μαζί, που εργάζονται. Yeah. 6 άτομα πλήρη κάλυψη, όχι 600 ευρώ. Είναι 25 ευρώ το άτομο. Πολύ σωστά. 25 ευρώ για ένα χρόνο. Μόνο τα δωρεάν που είναι να κάνεις απράξεις ξεπερνάνε κατά άτομα τα 400 ευρώ. Όχι, Αντρέα, να με συγχωρείς. Μόνο η μεταφορά με ασθενοφόρο, αν κάποιος ψάξει, κάνει μια έρευνα αγοράς, αν χτυπά ξύλο, χρειαστεί μια μεταφορά με ασθενοφόρο, δει πόσο κοστίζει. 160 ευρώ έτσι τιμή, να σας αναφέρω για την πόλη μας. Ναι, πήγαινε. Και έλα. Αλλά ρετούρ, λοιπόν, άσε το μισθό και φύγε. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι σε όλο αυτό το πακέτο το οποίο έχει οργανώσει το F-Club τόσο πολύ που κάποιος πρέπει να το δει, αχρίαστο να το είναι, να το χρησιμοποιήσει στις παροχές, όπως αναφέρατε πριν για την ψηφιακή μαστογραφία, για τον καθαρισμό δοντιών, για απλά πράγματα και για τα πολύ χαμηλά κόστη. Και αυτό το εντυπωσιακό το οποίο λέω, θα έρθω και το δω, γιατί εδώ δεν λέμε ψέματα ποτέ. Με έχεις προσκαλέσει πάνω από 10 φορές και εσύ και ο Δημήτρης να έρθω να το δω και όλο θα έρθω, θα δω. Αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι και δεν ερχόμαστε και πρέπει να δω το πολυιατρείο, το οποίο έχω δει φωτογραφίες και υλικό. Πρέπει να έρθω να το δω. Είναι κάτι μοναδικό αυτή η συνεργασία που κάναμε. Είναι κάτι εξαιρετικό, γιατί η πόλη που γέννησε τα πάντα. Τα πάντα. Η Θεσσαλονίκη, ξέρεις τι λένε επιχειρηματίες, αν θέλει να πετύχει κάτι. Πρώτα δοκιμάζετε Θεσσαλονίκη και μετά πετυχαίνει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε να βοηθάμε τον κόσμο, μας βοηθάει και ο κόσμος. 23, 1500, 1500, θα είμαστε δίπλα σας, θα προσπαθούμε για εσάς και να είμαστε γεροί εμείς, οι οικογένειές μας και οι ομάδες μας. 23, 1500, 1500, οι 100 πρώτοι. Που θα τηλεφωνήσουν τώρα. 150 ευρώ για 6 άτομα, δηλαδή γονείς, παιδιά. Σωστά. Και άντρας και γυναίκα. Σωστά. Νομίζω ότι είναι απίστευτη προσφορά. Αντρέα μου. Να είστε καλά. Με το δεξί. Έτσι. Και έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι, να είστε καλά. Και να δώσουμε πολλά στον κόσμο. Και εύχομαι να μπορείτε να δίνετε ακόμα περισσότερα. Σωστά, και καλή χρονιά σε όλο το κόσμο. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε και για την F-Club και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας στο 2310-90. 90, 95 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, καμαρώστε τον ερωτικό μετανάστη των δυτικών συνοικιών στη φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει στο Μετρόπολης 95,5 για να δείτε πώς ήταν στα νιά του. Πήγε όντως στο εξωτερικό. Πήγε μια φορά στη Γενέβη που είχε άποψη για το εξωτερικό. Αν να χαθεί σαρδανά πάλι. Ενώ εσύ έχεις. Λοιπόν. Περισσότερα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό το πιο πιθανό είναι πως όχι. Στο εξωτερικό ταξίδια. Σίγουρα. Βέβαια. Πότε, ρε. Πού πήγες. Κάτι με την ομάδα σου ταξίδια δεν μπορείς να κάνεις. Δεν είναι μόνο με την ομάδα. Ναι. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Δόξα τω Θεώ. Αξιώθηκα και έκανα αρκετά. Με το κατηχητικό, το Αιθαράπη σας πηγαίνανε. Ναι. Με το σταυρό στο χέρι. Μέχρι επανομή σας πηγαίνανε. Ναι. Μηχανιώνα. Κάνα
Αφού έξω έχει καθολικούς Αγίους. Εσείς είστε με τους Ορθόδοξους Αγίους. Εκεί είναι καθολικοί. Ρεσικό και είναι καλά, λέει η Καφρίλα. Λέει αλήμαρτον. Μην τον αφήνει να σε ξεφτυλίζει έτσι, ρε φίλε. Να κλάνεις, δώσ' του καμιά μαχαιριά στο σβέρκο. Ο 567. Μαχαιριά. Απελάρα πάτη σε κορυφή, έχουμε τραλαθεί. Για πέλα κατά. Κόκκινη το πέναλτι που κερδίσατε. Ο παίκτη άρχισε να πέφτει από το κέντρο και έπεσε στη μεγάλη περιοχή τη Βέρεια. Ζήτω Ιρά Κλάρα. Ρεσία 112. Είναι δυνατόν. Είναι πέναλτι κόκκινη. Έλα. Εδώ είμαι. Είναι πέναλτι. Φυσικά και είναι. Είναι έτσι. Ναι. Εσύ που λες δεν είναι. Εγώ λέω δεν είναι. Οκ, εντάξει. Πες ότι ευνοείται και ο Ηρακλής. Και δεν ευνοήθηκε. Αστειεύεσαι. Δεν αστείευω. Άκουσε κανένα να μιλάει για το πέναλτι. Η πρώτη φορά. Θα μιλήσει. Στη Βέρεια. Αυτοί μαζεύουν ροδάκι μου. Τι ασχολούνται με την ομάδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Είδε ότι είσαι οπαδό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε. Μια χαρά εσύ. Μπράβο. Τι μόνο δύο μήνανε, παίζαν οι υπόλοιποι. Πάρτε. Ορίστε. Τίποτα για τι γραμμέ λέω. Ναι. Κοίταξε να δει τώρα. Όπω είπε το φιλαράκι σου και δίπλα, έχει σωθεί ο Ηράκλειο. Καλημέρα η Βέρεια. Έχει σωθεί. Βέβαια. Καλημέρα η Βέρεια. Για ροδάκινα και για μήλα. Με αυτό που έκανε προχθές. Μαγκίστηκε και ωραία, πήρε το διπλό. Πιάσανε τόπο τα λεφτά του Ιβάν. Του Κοντού. Και το φιλαράκι του Αντωνιάδη. Τώρα δεν βγαίνει, τι να βγει τώρα. Έτσι καλώς πληρωμένα είναι. Καλά, οπότε με τον Πάο. Ωραία, πονόψυχε, ρε. Είναι δυνατόν αρέσει πράγματα. Ρε, είναι δυνατόν τώρα να μέσα και με τον Πάο που βέζει Πάο και Ρακλής. Βέρεια, η Βέρεια, οι παράγοντες είναι που σαν ζόμπλιο με τα εισιτήρια. Άλλη ενίσχυση. Βέβαια. Άλλη ενίσχυση πάλι και ως πότε. Δεν θα μιλάτε. Ως πότε. Έχετε σαλτάρει όλοι κανονικά. Όχι, όχι, τι, μα είναι φως φανάρε, δεν πληρωθήκανε. Χαλαστήκατε χτες με το διπλό, ε. Όχι, χαλαστήκαμε, χαρήκαμε. Ωραία, ξενέρωμα. Χαρήκαμε. Πολύ στεναχώρια, ρε, βλέπω. Όχι, γιατί είναι δεύτερη ομάδα. Δηλαδή, άμα κέρδισε και ο Άρης, ύπνος δεν θα σε έπιανε. Όχι, είναι η δεύτερη ομάδα που είναι δικιά μας. Ωραία, υπνία είχε το βράδυ. Δεν έχουμε sold out, πάραμε και δεν μας χωράει τώρα. Δεν τον είχε τελειωμένο, τον είχε κλικελέ ρεμπά και εκείνη κάνει στραβή. Μα άκουσε, σε είπα. Όταν γίνεται sold out στην Τούμπα, έχουμε να πάμε και στο άλλο γήπεδο για να κάνουμε sold out το Καφτατζόγλιο. Έχει σημασία αυτό να μην είναι καρέκλες άδειες τώρα και φαίνεται τώρα από θα εδώ δώσει ο Ιβάν Σαβίδης, δεξιά αριστερά και φτάνει και στη Γαλατινή τουλάχιστον που δεν μπορεί να κάνει την απόσταση μακρινή ώρα εκλέ. Θα σας δώσει εισιτήρια ο Σαβίδης. Σ' αρέσει να παρεκτρέπεσαι. Επόμενη γραμμή. Θα σας δώσει εισιτήρια ο Σαβίδης στο δεύτερο γύρο. Θα σε αφήσει να μπεις. Καλά, καλά. Τρεις ελέγχους θα περάσεις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Λέγε. Έλα καλησπέρα τα παιδιά. Πού είσαι, ρε Γεσία. Τι έγινε, ρε Γεσία, ξύπνησες. Χρόνια πολλά για χειμερινή ανάρχη. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Κουστάκι μου, εγώ σου είχα πει από την πρώτη μέρα της κλήρωσης, την ώρα της κλήρωσης, αμέσως μετά από κάνα δύο ώρες που κάνατε εκπομπή, ότι δυστυχώς έγινε κλήρωση προώρου τελικού. Δυστυχώς. Και αυτό φάνηκε και χτες. Με μισή ομάδα τους έπαιξα και με 10 παίχτες, γιατί το γκολ του Ολυμπιακού μπήκε μετά το 71 που ήταν με 10 παίχτες ο Άρης. Ναι, έτσι. Ο διτής βέβαια, εντάξει, σε περιμένουμε και τίποτα περισσότερο. Εντάξει. Δεν περιμέναμε και τίποτα περισσότερο. Πολύ το σεβάστηκε τον Ολυμπιακό. Άμα τον έπαιζε κανονικά τον είχε τελειώσει. Τον είχε ισοπεδώσει. Άμα είχε μέσα Μπαρκάν, Τάτο και Ήλιτς, άντε γεια. Άστο. Επειδή πουλήσατε Μούρι στον Ολυμπιακό, σου στέλνει τον Αρετόπουλο με τον Όφη. Τρομάζεις. Το κοίταξε. Α, μπράβο. Εγώ κοίταξε. Μ' αρέσει παρόλο που δεν με συμφέρουν αυτά που λες για τον Άρη. Αλλά επειδή ξέρεις πολύ καλά την ψυχολογία, την βορειοαναλυτική και δει του Άρη. Γιατί εμείς φουσκώνουν τα μυαλά μας, να πούμε. Άμα δούμε κάτι αρχίζουμε. Και λαϊδάμε μετά και μετά έρχεται η σφαλιάρα. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με τον Αρετόπουλο δεν είναι μόνο τυχαίο, έτσι. Γιατί έβγαλε και ο Τσαλτίδης γλώσσα, λέει, τρομάζουν οι Ολυμπιακοί από τον Άρη, λέει. Εντάξει, κάτι τέτοιες λακαμίες, λέει ο Τσαλτίδης, και του στείλανε τον Αρετόπουλο τώρα. Και άμα το πάρεις αυτό το μάτς, ανέβηκες. Άμα δεν το πάρεις, θα σε κάνει ο Αρετόπουλος, θα σε κάνει πλάκα ο Αρετόπουλος, θα το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, φυσικά το ξέρω. Γιατί, φυσικά το ξέρω. Και γιατί αυτό ο Βρούτο, έγινε με τον Άβελ, ο Βρούτο, ο Παδόπουλο του Άβελ, ο Βρούτο θέλει τον Όφη.
Γιατί κοίταξε, ο Όφη άμα χάσει, που θα χάσει το Σαββατόκο, λέω θα χάσει, δεν είναι, δεν πληττώνει να πούμε. Σηκάνει τάτσι, μίτσι, κότσι. Ο Σαββίδη, ο Καρυπίδη και ο Μπίκα. Τα τσιμίτσι κότσι και να πάει ο Όφη εδώ τώρα και σε κάνει διπλό. Να πέσει ο Ηρακλής, διπλό θα σε κάνει ο Όφη. Για να ανέβει και τρίτη ομάδα. Εντάξει. Αυτό. Ξέρω. Αυτό είναι το μυστικό του. Γιατί είδαν ότι μαζεύτηκαν πολύ στη Β' και σου λέει εντάξει, ο Άρης είναι... ανεβαίνει θέλοντα χυμή. Άρα πώς θα ανεβάσουμε τις άλλες ομάδες και τον Απόλλων Αθηνών ή τη Λαμία ή και τον Όφη. Άρα κάτι πρέπει να βρουν. Βρήκαν αυτή την ιστορία με τον Ηρακλή και την τελειώνουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν τα καταφέρουν τελικά. Αν τα καταφέρουν. Φυσικά υπάρχει τα καταφέρουν. Βέβαια και το άλλο, έτσι. Γρηγορά και αυτοί έχουν το μαχαίρι. Έχουν υπάρχει και το βέβαια και το δεν άλλο. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να ανεβούν πάνω από δύο ομάδες από την Β' Εθνική. Να ανέβει και ο Άρης. Δεν τι σου λέω τόση ώρα. Έτσι. Εξαιτίας Ηρακλή. Δεν το πήρες καθόλου. Μπα, μπορεί να σκάσει άλλη βόμβα. Αλλά δυστυχώς οι δικοί σου εκεί εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτονών. Κατάλαβες τι γίνεται. Ποιοι. Τα εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Ποιοι. Τι ποιοι, αυτοί που σε διοικούν, τι ποιοι. Εντάξει. Κατάλαβες. Μάλιστα. Από εκεί πέρα κοίταξε καλά κάνεις και ταχώνεις εμάς, φίλε. Το Σαββάτο, αυτό και κλείνω, το Σαββάτο φίλε πρέπει να είμαστε σκληροτράχυλοι έδρα και κόσμος και ομάδα. Βασικά, είναι το μόνο πράγμα που συμφωνώ μαζί του, στο ότι η παρουσία του κόσμου είναι απαραίτητο Σάββατο. Σε αυτό συμφωνώ. Επιβάλλεται επιτακτική και βασικά και εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Εγώ για μένα θα πρέπει να παρακινήσετε τον κόσμο. Δεν μου λες εσύ τι παρακινήσουμε. Πόσο κόσμο είχατε χθες. Είχε πολύ κόσμο ρε φίλε. Πόσα εισιτήρια είχατε. Τι δεν είχα 15.000 κόσμο είχε ρε. Τόσο δεν είχε αλλά να σου πω κάτι ρε. Πόσα εισιτήρια στην τσέπη μας θα μπουν ρε. Πόσα εισιτήρια είχε. Είχε πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή και τηρωμένων των αναλογιών ότι δεν είχε καλό καιρό και είχε και κρύο και ξέρω εγώ εντάξει. Αυτός δηλαδή αυτός αγώνας αν ήταν ξέρω εγώ κατά το Μάρτιο, Απριλίο θα είχε 30.000 κόσμο μέσα ρε. Υγεσία να σε καλά. Είναι διψασμένος ο κόσμος, αλλά αυτή τη χθεσινή εμφάνιση θα πρέπει να τη δείξουμε το Σαββάτο. Αλλιώς δεν κάναμε τίποτα, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Εύχομαι αυτό, η χθεσινή εμφάνιση και όλα αυτά να είναι η απαρχή για τη γρήγορη επάνωδο. Να τελειώνουμε. Στον και επόμενο. Θα τα πούμε με τους δίπλα. Στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Καλώς τον Αραούχο. Τι κάνετε. Ξοδεύτηκε ο άλλος. Άκου να δεις κόκκινε αυτά πέθω σε κανένα φλωρολίδι να όχι σε μένα παλικάρι μου. Εντάξει, εγώ δεν... Έπρεπε να φτάσουμε τέλη Ιανουαρίου, να είμαστε 17 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, να είμαστε 7η, να μην μπορούμε να κερδίσουμε το οποιοδήποτε χωριό, να βγάλουν πάνω αυτή η φλούρ εκεί στην Αθήνα ότι Ντεμέκα και Μελισανίδη, για να φέρεις έναν που τουλάχιστον στο Ε1 δηλώνει προπονητής και για να πάρεις ένα σεντερφόρ. Είναι πολύ αργά κύριε Μελισανίδη. Τώρα τώρα μια καραμελίτσα τελευταίες μέρες οι φίλοι αξίδες, οι δικοί μου φίλοι, ότι δεν με πάρα για δεύτερη θέση και κυπελάκι. Όχι ρε παιδιά. Για δεύτερη θέση και κυπελάκι μπορεί να πάρει ο Τεπαρτοτέντος, ο Μόνιμος, ο Πάκ Θεσσαλονίκης και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εγώ λέγομαι ΑΕΚ και πάω για προκάβλημα. Ούτε με δεύτερη θέση συμβιβάζομαι, ούτε με κύπελο συμβιβάζομαι. Γιατί έχω τίποτα να πάρει κόπες και θα κάνω. Γιατί πας. Εγώ. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος από τη φύση μου να κυνηγώ κατάδυμα. Άλλο γιατί σε βλέπω, σε βλέπω στην έκτη θέση γι' αυτό. Αργήσατε βεβαίως. Αργήσατε κύριε Μελισανίδη. Πάρα πολύ κύριε Μελισανίδη. Βγήκα τώρα τα παπαγαλάκια εδώ γράφουνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τίγρης. Τι έγινε. Από πότε το γατάκι έγινε τίγρης. Θα μας χασέσετε όμως εσείς. Γατάκι. Χάζει τη γωνιά. Τελείωσε. Και εσύ ρε κόκκινε έξω από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή. Ένα φιλικό παιχνίδι χθες το βράδυ. Θέλεις να μας το παρουσιάσεις τελικό κυπέλλου. Ποιο... Πώς το λέει, φίλε. Ποιος είναι ο αγώνας ο φιλικός. Ορίστε. Ποιος αγώνας είναι φίλε. Άρης Ολυμπιακός. Νίκο, επειδή με ξέρεις αρκετά καλά, αν δεν υπήρχε η αποβολή και αν δεν έβλεπα και τη δύναμη και την κλωτσιά που έπεφτε, εγώ πίστευα ότι θα γίνει φιλικό, αλλά δεν είναι... Το ότι πέφτει κλωτσιά. Ρε εσύ. Ο Μπέντο πλακώθηκε στο ξύλο στο τέλος. Ήθελε να βάλει γκολ. Ήθελε 25 λεπτά καθυστερήσεις. Για να τους χαϊδεύω τα αυτιά, τα λέω. Ρε Τυρσάβα, εμένα με λένε Καρυπίδη. Επειδή δεν έχω να τους πληρώσω. Και επειδή πρέπει να σου ανεβάσω λίγο το ηθικό. Αφού θα μου ρίξει 3-4 μπαλάκια στο μεταναλυτικό. Μην το κυνηγάζω σήμερα. Να πάω καραφράγκο, κύριε Σάβα. Γιατί δεν έχει
τον Όφη τώρα το Σάββατο. Σε πω εγώ με τον Αρετόπουλο το Σάββατο τα έργα. Σε πω εγώ τα έργα το Σάββατο. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα έργα το Σάββατο τα δω. Αυτά ήταν θεατρικά τώρα. Τσεκάκια ήταν. Τσεκάκια. Στεκάκια. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι λέει. Λίγο για να ξεδιαλύουμε τα πράγματα, επειδή άλλοι νομίζουν άλλα και άλλοι νομίζουν άλλα. Το Νοέμβρη, σε ένα δελτίο σχήμα της Football League, είχαμε δώσει ψήφο στήριξη στην αντιπολίτευση, όχι στην κυβέρνηση. Για να καταλαβαίνουν κάποιοι τι γίνεται, έτσι. Ναι. Να μην νομίζουν ότι άλλα γίνονται και άλλα ισχύουν. Έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό που είδαμε χθες ήταν αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η ΑΕΚ. Ένας Νίκος Αναστόπουλος με τέσσερις ουσιαστικές απουσίες, Μπαργκάν, Ήλιτς, Καράμπελα, μου διαφέρει, ποιος άλλος έλειπε. Ραούλ Μπράβο. Όχι το Ραούλ Μπράβο, ένας, δεν το λέω. Ο Ήλιτς. Ήλιτς. Ναι. Ξεγύμνωσε τον Ολυμπιακό και τον Μπέντο, ο οποίος και αυτός έπαιζε με rotation, με το 1 δέκατο του budget, μη σου πω και παρακάτω. Και αυτό που δεν μπόρεσε να κάνουν οι άλλοι τρεις, το έκανε ο Άρης. Τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ ποια είναι. Ότι οι παίχτες του Άρη, χωρίς να το κάνουν εσκεμμένα ή ύποπτα ή πονηρά, χθες έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα από κάποια άλλα παιχνίδια. Είναι ότι θεωρούν το prestige της Football League χαμηλότερο από τη Super League και παίζουν μειωμένα, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι με τη χθεσινή εμφάνιση, άμα αντίστοιχα παίζαμε στην Καλυθέα, ότι θα ήταν 0-3 από το ημίχρονο. Παράδειγμα, υπάρχει εξήγηση σε αυτό που λες. Ορίστε. Υπάρχει εξήγηση. Σε αυτό το match ο Άρης έπρεπε να τρέξει παραπάνω, να παίξει με μεγαλύτερη παλικαριά. Ενώ στα match με τους μικρότερους αντιπάλους δεν χρειάζεται να το βγάλει αυτό. Προσπαθεί να βγάλει ποιότητα. Δεν θα αμυνθεί στα 35 μέτρα, στα 40 μέτρα ο Άρης παίζοντας με τον Αχαρναϊκό και ξέρω εγώ τον Όφη. Με τον Ολυμπιακό θα το κάνει. Με τον Ολυμπιακό για να τον πάρεις μέσω χαριλάου. Δεν μπορεί να πάει να κλέψει το μάτς. Με τον Ολυμπιακό θα πάει να το κλέψει. Ναι ρε φίλε, με τον Αιγινιακό στο χαριλάου όμως πρέπει να κάνει τη ζεμπεκιά ο Τσιμπούρ για να κερδίσουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Το μάτς πρέπει να καθαρίζει από το 45 και μετά κάνουμε συντήρηση δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε μέχρι το 90 για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Κοίταξε, το παιχνίδι αυτό είναι υπέρβαση για τον Άρη. Ναι, είναι ρε φίλε, αλλά δείξανε οι παίχτες ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Τώρα το άμα συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς για δύο συνεχόμενους μήνες αρχίζουν και κλατάρουν, αυτό είναι αλλού παπ' Ευαγγέλιο, είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα, Αριστόδωρε. Ναι, το θέμα είναι ότι η εμφάνιση αρχίσουν... του Άρη έδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια. Αυτό που με στεναχωρεί, παύλα, με κάνει να είμαι σε εγρήγορση, είναι ότι από τη στιγμή που συμπεριφερθήκαμε έτσι με τον Ολυμπιακό, άμα έχουμε την αντίστοιχη εμφάνιση και μέσα στο Καραϊσκάκι, και χωρίς να πέσει τρίτος ή τέταρτος από τη Super League, πολύ φοβάμαι ότι το θέμα της ανόδου θα αποκτήσει περισσότερα βαρύτητα. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει θέματα. Γιατί κακά τα ψέματα, πας προς τη μεριά του Σαββίδη εσύ. Αυτό, μα καλά εδώ και ένα μήνα στο λέω ρε φίλε. Τριπλέτα έχουμε εδώ. Εδώ Σαββίδης, και ένα μήνα στο λέω. Μπήκας. Πρέπει να προτιμήσουμε τον Πειραιά. Ναι. Από τη γι' αυτό έλεγα εγώ τους Αριανούς. Πρέπει να διαλέξετε ποια νούγιου σουφάκια θα γίνετε. Του Μαρινάκη, για φοράτε κίτρινα από πάνω και ασπρόμαυρα σόβρακα από κάτω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως φαίνονται τα πράγματα, άμα είμαστε με τη μεριά που είμαστε τώρα και πέσουν μόνο για τη Super League, ότι το θέμα ανόδου... Τώρα θα δεις σε ποια μεριά είσαι για να δούμε με τον Αρετόπουλο τι σφυρίγματα θα έχεις. Εκεί εγώ ξέρω σε ποια μεριά είμαι και στο όπα. Το Νοέμβριο ψηφίσαμε αντιπολίτευση. Τι άλλο να σου πω, το καταλαβαίνεις. Και τώρα τι θέλεις, Ολυμπιακό? Ρε φίλε, άμα πάω με τον Ολυμπιακό, θα ανέβω. Άμα δεν πάω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ανέβω. Λογικά το κύπελο να το πάρω δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε γιατί να πάω με τους άλλους και να χάσω και την άνοδο. Κατάλαβες πως το λέω. Κατάλαβες πως το λέει. Πάμε επόμενη γραμμή. Φοβάται ο τύπος. Λογικά. Είναι καθαρός. Όταν είναι καθαρός είναι ωραίος. Έλα φίλε. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, γκρινιάριδες και παραπονιάριδες. Πού είσαι εσύ μωρή τρελή, χθες το ένα τηλέφωνο δεν πήρες? Καταρχήν ήμουνα απασχολημένος με τον κύριο Σάββα, τρέχαμε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τέτοια μάτς, κύριε Κόκκινε, φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Ο κύριος Ραπτόπουλος παγκώθηκε σήμερα. Τι σας ενδιαφέρει πόσα εισιτήρια κοπήκανε, κύριε Ραπτόπουλε? Ο κόσμος πήγε στο γήπεδο.
Α, εντάξει. Και στο Καφτατζόγλιο πάει, αλλά πηδάει τα κάγκελα. Άλλο λέω εγώ. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι η διαφορά του κόσμου εχθές στο Σαουρίδης με την ταινία η Παριζιάννα που λέει η Ρένα Γρονοπούλου, λέει στο χρόνο Εξαρχάκου ότι πρέπει να σπάσει να γίνει λίγο πιο κομψός. Είδατε καμιά διαφορά εσείς? Ακούσατε κανένα σύνθημα? Όχι τέτοιο. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο του μεγαλόκαρδου που εσείς τον αποκαλείτε βρούτο. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να σας θυμίσω λίγο κάτι. Πέρσι το Μάιο πλην τα play-off, ο κύριος Σαββίδης πιανού παπά το χέρι φίλησε και πήρε αντίδωρο για να βγει δεύτερος? Πιανού παπά, πιανού. Δεν φυλάμε στην εκκλησία το χέρι του παπά για να πάρουμε αντίδωρο? Δεν πάω στην εγώ χέρια που μιλάνε, που μυρίζουν σαλάμι αέρος δεν φυλάω. Ναι, αλλά του μεγαλόκαρδου φίλησε. Το δαχτυλίδι για αυτός, για να βγει δεύτερος στα play-off. Εσείς τι λέτε? Εσείς τώρα τι πιστεύετε, ότι σήμερα το βράδυ στον πεζόδρομο των Τρικάλων δεν θα πιει καφέ ο κύριος στην καφετέρια, είναι μια γνωστή καφετέρια λέγεται, να μην την πω όπως λέγεται, ο κύριος Αρετόπουλος με τον κύριο Καρυπίδη? Λες, ε? Γιατί να μην συμβεί αυτό, κύριε Ραπτόπουλε? Και μετά να πάνε αγκαλιασμένοι να πάνε και αφαγητό στα Μανάβικα. Στα Μανάβικα. Εκεί που είναι η πλατεία των Μακεδονομάχων, δίπλα. Πίσω από το σπύρο του πάντου το μαγαζί. Βρεούστε από εδώ που θα μας πει Μακεδονομά. Ας το να βρε τώρα. Άντε τράβα στο Μπιλμπάο. Στον επόμενο. Θα μας πει εμάς Μακεδονομάχους. Ναι. Εσύ είσαι Ηρακλωμάχος. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Έλα από το που λέω ξηροκρινιώτηση με τι λέει. Καλώς τον. Όλα καλά. Μια χαρά. Κάθομαι τώρα, σας ακούω από χθες το βράδυ, σας ακούω τώρα το μεσημέρι. Ασχολήθηκα με το φιλικό το χθεσινό. Ένα φιλικό το οποίο έχει γίνει και πριν ένα τετράμινο στις 9 η ώρα το πρωί. Ναι, 3-1, ναι, θυμάμαι. Άμα θυμάστε καλά, Ραπτόπουλε, έτσι. Αμέ. Μπράβο. Ό,τι και να γίνει, το χθεσινό το φιλικό ήταν μια ελπίδα. Μπάστε κερδίσει ο Άρης, τον έδωσε μια ελπίδα ο Ολυμπιακός. Ωραία. Τον δώσαν απλώς μόνο την ελπίδα και μέχρι το 81 αυτό ήτανε. Έγινε ισοπαλία, ούτε ο Ολυμπιακός έχασε ούτε ο Άρης κέρδισε. Θα κατέβει ο Άρης κάτω στο κύπελο να πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα φάει 5 τα μάχια και αυτά είναι. Ωραία. Και εκεί θα κλείσει ο κύκλος. Το παρακάτω παίζουμε. Σήμερα παίζει Παοκάρα. Πες κάτι γι' αυτό. Μας δουλεύεις τώρα. Αυτό γιατί? Το μάτς είναι ένα τεστ. Ρε φίλε, συγγνώμη. Για να δω, έχεις κερδίσει 0-2 κάτω. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Παίζουμε έναν τρόπο να μην προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εμάς μας νοιάζει να δούμε το φόρ. Όλοι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ. Όλοι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ. Λες να κάτσουν να δούμε το φόρ, Χαϊβάνη. Α, Χαϊβάνη. Το φόρ θα δούμε πριν. ΠΑΟΚ θα δούμε. ΠΑΟΚ πέρασε. Οκ. Σήμερα μετά το 60 περιμένουμε να δούμε τον Μπρίγιοβιτς. Δεν μου λες. Έτσι πάσω. Αυτό λέει. Έτσι πάσω. Ωραία. Όχι γιατί φάνηκε να δίνεις αξία στο παιχνίδι. Τι μου λέει τώρα. Ιρέν. Όχι κόκκινε, θα δώσω και αξία στο παιχνίδι. Όχι, θεμητό για τον Μπρίγιοβιτς. Μπράβο. Έστω και με ένα 0. Μόνο η νίκη να γράψει. Ούτε χι θέλω. Εσύ, άκου λίγο, να μιλάμε ρεαλιστικά. Ας λήξει 0-0. Ναι. Και ας πάρεις διπλό την Κυριακή. Ποιο είναι πιο σημαντικό? Θέλω νίκη και σήμερα. Ρε, καλά, και έχω περάσει. Καλά κάνεις και θέλεις. Λέω ότι είναι καλύτερο. Και τα δυο είναι καλά. Και το χ είναι καλό και η νίκη είναι καλή την Κυριακή, αλλά θέλω νίκη και σήμερα. Οκ. Okay. Έχω άδικο σε αυτό κόκκινε. Όπως και εσύ αφού η ψυχούλα σου λέει θέλει, εγώ να σου δώσω άδικο για αυτό μια που νίκη. Θέλεις. Νίκη θέλουμε. Δεν το θέλουμε λογικό κάτι. Θέλεις, δεν θέλω 5-0. Δεν θέλω 5-0. Θέλω 5-0. Βρε κάλε μα, το λογικό βρε, είναι. Η αγωνία του είναι μην βγει κανένα παλτό αυτός ο Σέρβος. Αυτό φοβάται αυτός. Αυτό θα δούμε. Και θα, αυτό δώσει, φοβόμαστε. Θα δώσει όθηση. Θα είναι καλύτερος από τον Κλάους. Αυτό. Θα είναι καλύτερος λοιπόν από τον Κουλούρ και τον Περέιρα. Και θα πάρει τον Ενρίκε. Αυτό είναι. Θα έρθει. Θα ανέβει ο Πάοκ επίπεδο. Γίνανε μεταγραφές του Ιανουαρίου και θα είναι ο ΠΑΟΚ πάλι στα ίδια. Αυτό ρωτάει ο άνθρωπος. Λογικό. Σήμερα αύριο, Ραπτόπουλε, τελειώνει και η μεταγραφή του Ενρίκε. Α, Ενρίκε, φίλε, άργησε και είναι κακό αυτό. Όχι, δεν άργησε. Θα γίνει η μεταγραφή του Μουμπεντέ. Τώρα καθόμουν να τα διάβαζα στη Ρεν. Είναι το εξτρέμ που ψάχνανε. Ψάχνανε για να τον Ενρίκε ελεύθερο. Ναι, γιατί από τον ΠΑΟΚ και εμάς μας είπανε
ότι ναι. Η διαφορά καλύφθηκε. Είχαν μια διαφορά 200 χιλιάρικα. Είχαν και τη διαφορά τη 200 χιλιάρικα. Την καλύψανε, λέει αυτή. Αλλά η Ρεν, ναι. Αλλά η Ρεν ραπτό που λέει, δεν είναι ΠΑΟΚ. Όπως ο Ροντρίγκες που πούλησε την τρέλα του και είπε: εγώ θέλω να πάω στη Γαλατά, δεν έχω μυαλό να παίξω μπάλα. Έτσι. Κατανοητό, τον είπανε, κατανοητό. Τον είπανε: θα κάτσεις μέχρι να βρούμε τον αντικαταστάτη σου. Τελείωσε. Να είσαι καλά, να προλάβει κι άλλος ένας. Τα λέμε. Παρακαλώ. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Κόκκινος, ο κόκκινος μάλλον, γιατί ο κόκκινος, με το κόκκινο μιλήσαμε όταν είχατε τα χιόνια εκεί κάτω. Έλα. Από τη Φλόρινα με το παιδί που μιλήσαμε για το αλάτι που παγώνει και δεν και δεν. Δεν, α, δεν είπαμε εμείς, ο Δήμαρχος έλεγε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς ασχέτως που έχουμε 60-70 πόντους ακόμα χιόνια εδώ πέρα και δεν μας σκέφτεται κανένας, έτσι. Εγώ είμαι Ολυμπιακάκιας. Και θέλω να πω ότι δεν λυπάται ο Θεός να δώσει σε αυτή την ομάδα το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουμε, μας έχει βγάλει έξω τα ρούχα και ο Μπέντο και ο Μπαρινάκης. Δεν ξέρω τι λένε εκεί κάτω στο Πειραιά, αλλά εμείς εδώ πάνω όταν είμαστε στις παρέες μας, αισθανόμαστε την τροπή που είμαστε Ολυμπιακοί αυτή τη στιγμή. Μα χθες να πάρεις μόνο τα φάουλ για να ισοφαρίσεις αυτό τον Άρη τον Φουκαρά. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο από το Μαρινάκη. Τόσο Καραβασίλη Κούτρα και πληρώνουν μετά από ένα μήνα τα παιδιά οι άνθρωποι. Πέρα, αυτό τον γιατί Άρη, τον διαλυμένο τα τελευταία 10 χρόνια, 7 χρόνια, τον παϊλτισμένο, τον ταλαιπωρημένο Άρη, τον Φουκαρά που έχει μπλέξει με παλιανθρώπους, είχε μπλέξει παλιότερα. Αυτό τον Άρη χρειάστηκε να πάρει σφυρίγματα ο Ολυμπιακός για να πάρει 1-1 με τον Μπούφο τον προπονητή του, τον Μπέντο. Θα το κάνει το μάτς ντέρμπι. Τον έχουν σαν λουλούδι σε βάζο και δεν του βάζουν και νερό για να ποτιστεί λίγο να ξυπνήσει. Κοιμάται όρθιος. Όχι κοιμάται, τον έχουν σκεπάσει και τον είναι έχουν και κομπλεξικός βάλει... συνάμα. Έβαλε τον κόλ ο Ανσαριφάρ το ωραίο στο δεύτερο δοκάρι και αυτός ήταν κατηφής γιατί έβαλε ο Ανσαριφάρ τον κόλ. Για τέτοιο, να πούμε κομπλεξικό άντρα μιλάμε. Από τα μούτρα του φαίνεται τι κόμπλα είναι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και τον έχει εκεί ο Καράπαπας και ο Μαρινάκης δεν τον κρατάνε. Και γίνεται ρεζίλη και βγαίνει ο Τσαλτίδης και λέει με φοβάται λέει ο Ολυμπιακός. Σας δουλεύουν οι Αριανοί. Ξεφτύλες Ολυμπιακοί. Δηλαδή φέτος είναι ο Ολυμπιακός είναι ανεπίδρος και δεν ξέρω πώς έχει φτάσει σε αυτή τη θέση. Πρέπει να είναι πολύ ξεριστή. Για να μην το πω στον αέρα. Μάλιστα. Για να έχει τόση μεγάλη διαφορά και να διεκδικεί πρωτάθλημα χωρίς να τον επηρεάζει τίποτα. Χαιρετισμού στη Φλόρινα, να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, ευχαριστώ, για. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάρει το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στους 95,5 FM στο Μετρόπολη 95,5. Το 2310-90-90-90 είναι και πάλι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Οριστικό και μετάκλητο, υπαέπανθρακικός, με έγγραφο που απέστειλε στη Football League, γνωστοποίησε ότι αποσύρεται από το πρωτάθλημα. Και χρωστά 1.000.000 ευρώ σε παίκτες και έκανα έρευνα εγώ σήμερα. Και η αλητία είναι ότι καταρχήν εντάξει πηγαίνει αυτό που λένε στην ευθανασία, αλλά είναι ντροπή γιατί το κάνει 26 του μηνός, ενώ θα έπρεπε να το κάνει στις 5 για να μπορέσουν αυτοί οι φουκαράδες, οι παίκτες να βρουν ομάδες. Θα σκάσουν και άλλες βόμβες, ετοιμαστείτε. Μισό λεπτό. Είστε τόσο κοπρίτες εκεί στην Κομποτινή, κοπρίτες, όπου δεν αφήνετε τους παίκτες 10 μέρες, 20 μέρες να βρουν οι άνθρωποι. Να έχουν χρονικό περιθώριο. Το λέτε 5 μέρες πριν τελειώσει οι μεταγραφές. Γι' αυτό είστε κοπρίτες. Λοιπόν, και έμαθα εγώ από Κομποτινή με το Φανφάνι που έκανε μια έρευνα εκεί που έχει το ραδιόφωνο, το Ράδιο Χρόνος, ότι οι οφειλές είναι πάνω από 1.000.000 στους παίκτες. Λέγε ρε Κόκκινε, εσύ που είσαι συνδικαλιστής και αριστερός, δεν πες παιδιά κουβέντα για τους παίκτες. Αριστερός είμαι. Βέβαια, Χριστιανό Πασόκου. Από πότε. Τι είσαι, δεξιός είσαι, είναι δημοκράτης, ακροδεξιός. Γιατί βογκάζει ρε Κόκκινε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Γκρέκ, πολύ χρόνος για αυτές, ρε φιλέα. Να σε καλά. Χοντρό χρόνος. Ό,τι επιθυμίσω εγώ, ό,τι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στην ομάδα που δεν έδωσε δικαιώματα χθες. Δεν έφαγε εκεί κανένα γκολ στο 90 φεύγα, γιατί θα μας πρίζανε εκεί τα παιδιά από τον πάνω Μαχαλά σήμερα. Ό,τι. Σωστό.
Ότι δεν θα λέγανε, α, ο άλλος δεν βγήκε πριν. Α, σε ημίχρονο διπλό τελικό. 1-1. Τώρα που θα πάει ο Άγγελος Αναστασιάδης προπονητής στη Βέρεια, τι θα λέμε. Έλατε. Δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και εκεί ούτε ο Ολυμπιακός έχασε ούτε πάω κέρδισε. Και δύο μηχανές στο λιγότερο. Δεν ήταν φιλικό. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ είμαι χαζός. Εμείς, ρε φίλε, με το χθεσινό το μάτσο με τον Ολυμπιακός δεν ασχοληθήκαμε. Δεν ασχοληθήκαμε εμείς και τρέμουν τα παιδιά εκεί από το Μαχαλά σου ρε Κωστή. Ήσουν αξιοπρεπέστατος, μπράβο. Και βλακοειδέστατος που έκανες τόσα χιλιόμετρα και με τον Όφη θα τρέμει το φιλοκάρδι σου να πάρεις τον Όφη. Θα έχεις και τον Αρετόπουλο, θα έχεις και τον Άβερ στα 30 μέτρα γραμμή Μαζινό. Άμα δεν βγει 0-0, σε κάνει κανένα 0-1 σε καμιά αντεπίθεση και κουραστείς από καύσιμα μείνεις. Γιατί πήγες από την πλευρά του Σαββίδη και όχι από την πλευρά του Ολυμπιακού, μην έχεις κανένα θέμα. Τι κόμπλα είσαι, ρε. Ποιος Ολυμπιακός τώρα και ποια κύπαλα να πει. Από αυτά δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε αυτά τα κόλπα. Μη θυμώσει ο Χοντρός και στείλει τον Αρετόπουλο σε κάνει κανένα χειρουργείο, αυτό λέω. Ο Βρούτος. Ε, καλά, έχουμε δει πολλά. Που έγινε ρόμπα εχθές. Έγινε ρόμπα εχθές ο Βρούτο. Τον έκανε ρόμπα βέβαια ο Μπέντο. Γιατί αν ο Μπέντο είχε τρία χαφάκια και κρατούσε το 0 θα έκανε ένα γκολ, δεν τον έκανε ρόμπα. Ξεφτιλίζεται ο Ολυμπιακός με τον Μπέντο προπονητή. Εγώ τα λέω όλα. Μακάρι να ξεφτυλιστεί και σε μια εβδομάδα, ρε. Δεν μου λέτε. Για αυτά έκανα πω. Όταν έκανε τη μεγάλη απόκριση σκάσατε ο Διούδης. Εκεί πάνω, σκάσανε. Όταν έκανε τη μεγάλη απόκριση ο Διούδης και πήγε και τον αγκαλιάζει ο Σέντερ Μπακ ο καινούριος ο καλός που πήρε ο Άρης. Που παίζει και χάφ αυτός. Ο Σουάρες. Πίσω στις ταμπέλες τι είχε, ρε. Μετρόπολης, ρε. Ωραία και. Μετρόπολης είχε, ρε. Πρέπει να απολογηθούμε και εδώ, ρε, κόκκινε. Και τι, πού απολογηθήκαμε. Πού απολογηθήκαμε. Παίξε εκεί με το κινητό σου, ρε Μπούλη. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Κοίταξε. Ναι. Όταν θα σε πετάξω στο παράθυρο, δεν θα μπορεί να μιλήσει. Έλα, πάρ' την κόμενα τώρα. Έλα. Κόμενα. Ναι. Η κουκουλού, έλα, καλέ. Τον αγαπάς, έλα. Πάμε. Τι να σου πω. Τι είχετε Γρηγοράκη, χρόνια πολλά για χτες. Να είσαι καλά, ρε. Τσίποτε το μάγουλο, τσίποτε το μάγουλο. Το μάγουλο κι εσύ τώρα. Τίποτα δεν τσιπάμε. Κόμπλα είναι, ρε, άστο. Ο Ολυμπιακός ωραίος εχθές. Άσε τι λένε τώρα τα Αριανά, να κοιτάξουν να ανέβουνε. Δεχάρηκες που... Δεχάρηκες που έκανε Κλαρίνο στο Μιλάνο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Δεν σε ενδιαφέρει το μπάσκετ, μάλιστα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Πέρα από το ποδόσφαιρο δεν βλέπω τίποτε άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι. Τίποτε. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει να παίρνει. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει τελικό στην Ευρωλίγκα, δεν το βλέπεις. Όχι. Δεν το βλέπεις. Όχι. Μπράβο. Δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει. Δεν σε συγκινεί τίποτα. Δηλαδή δεν είσαι Παναθηναϊκός σε όλα, είσαι μόνο ποδοσφαιρική. Μόνο ποδοσφαιρική. Φαντάσου ανομαλία από τη Δέρντι. Αλλά σκάσανε. Σκάσανε, είδες ο Αρχάρι Βάντρε πάω ξέκια. Είδατε τι χάσατε. Κάτσε και εσύ σήμερα. Και εσύ τον ήθελες τον σήμερα. Κάτσε σήμερα να δεις. Και εσύ ήθελες να πάρεις τον. Τι πήρω πάω να δούμε σήμερα. Κουκουρουκού, και εσύ ήθελες τον Αρχάρι Βάντρε. Ναι. Όχι, ο Παναθηναϊκός τον είχε κάνει απλά μία πρόταση. Απλά. Δεν γινόταν να πάρει τον Σαριφάρ. Ήταν απλή πρόταση. Και του ΠΑΟΚ ήταν επίσης. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, Σαριφάρ. Είσαι μια ποντικομαμή. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν άλλη θεότητα παίκτη. Κουγουρούκου, θες ένα μυστικό. Στον Παναθηναϊκό γίνεται της τρελής. Πρέπει να δώσει έγκριση. Ή ο Άπλας. Ή ο Ξάπλας. Ή ο Λίμπε ή ο Ουζουνίδης. Για να έρθει παίκτης. Πια σταυγό και κούρευτο. Συνεργασία καμία. Γιατί παίκτες δεν έχουμε. Κατάλαβες τώρα τι σου είπα. Εσύ όπως ο Ηρακλής στο παρελθόν έβγαζες παίκτες αβέρτα. Και σε έχει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής χρωστάει ένα σωρό λεφτά. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν. Γεια σου, ο Παναθηναϊκός έχει να παίρνει από παντού όντως. Ναι. Γεια σου Κουκουρούκου. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Περισσύρα να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι, αν μπορείς να μου λύσεις μια απορία. Ναι. Αυτός ο Άρης ας πούμε ο Φουκαράς, έτσι όπως λες. Πες στη δεύτερη κατηγορία. Ο άφραγκος. Ο ταλαιπωρημένος. Ναι, ναι. Που χρόνια να πούμε ταλαιπωρείται από παλιανθρώπους. Ναι.
άθλια κατάσταση. Έπεσε χθες με τον Ολυμπιακό, να πούμε. Το και ακόμα και χθες οι παοξίδες υποστήριζαν να πούμε τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όχι, υπερβάλλεις. Έβλεπες τις δεν το δέχομαι. Σφιγμένες φάτσες, στεναχωρημένες, να πούμε. Τι δεν το δέχεσαι. Στεναχωρημένες φάτσες. Και μα βγαίνει ο άλλος και σε λέει φιλικό παιχνίδι. Και 5-0 τώρα θα χάσει ο Άρης. Δηλαδή ακόμα και αυτός ο Πουκαράς, ο Άρης έτσι τον Ολυμπιακό. Ναι. Και υποστήριζαν. Δηλαδή πόσο κομπετσική είναι αυτή η παοξίδες. Πόσα αποθυμένα τους έχει αφήσει ο Γκάλης, να πούμε. Δηλαδή ακόμα και τώρα που είναι φουκαράς, να πούμε, και φτωχός, υποστήριζαν, να πούμε, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αν έπαιζε Ηρακλής Ολυμπιακός, ποιον θα υποστήριζαν εχθές? Θα υποστήριζαν τον Ηρακλή. Λέγε και τώρα, ας πούμε, υποστήριζαν. Τον Ηρακλή θα υποστήριζαν. Δεν ξέρω εγώ. Αυτή άμα κέρδιζε και, κέρδιζε και ο Άρης θες που κέρδισε ο Ηρακλής, θα είχαν μελαγχολία σήμερα. Εσύ ρε, πώς το εξηγείς αυτό, να πούμε, που χθες υποστήριζαν τον Ολυμπιακό, να πούμε. Εγώ θα σου πω μια ατάκα για να γελάσεις. Και βγαίνουν και σου είναι φιλικό και πετάρα. Αυτοί που, και βρίζουν το, αυτοί που βρίζαν τον Καμόρα στο τελικό Ολυμπιακό σου, Άρης, μόλις έβαλε το δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός, ανακουφίστηκαν, φώναξαν γκολ. Κλείσε. Τι να λέμε τώρα. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Ο Αναστόπουλος, μ' ακούς, ένα τελευταίο. Ναι. Έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Σαν προπονητής του Πας Γιάννενα στο κύπελο μια φορά. Θυμάμαι, 2-2. Θυμήσου το αυτό. Ναι. Θυμήσου το αυτό. Μην γίνει ξανά το δεύτερο. Και γελάσουμε. Κοίτα, μην έρθει ο Αναστόπουλος και κλάψετε. Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι. Σόουζα, ναι, όχι Σουάρες. Σωστό. Σουάρες τον είπε στο center back. Και τι έγινε. Άστο να πάει. Δεν τον είπα, αδερφή. Άσε, το ξεφτέλησες. Δεν ήξερες πότε ήρθε. Άστο. Δεν ήξερα ότι έγινε. Το όνομα. Το άλλαξε. Δεν ήξερα ότι έγινε αγωνιστό στο καιρό. Άντε, φύγε, παιδό. Λέγε, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Τον Βασίλη Γιάννη από Καλαμαριά, τι κάνετε. Καλαμαριά είσαι. Συγγνώμη, φίλε, επανέλαβα λίγο γιατί αυτό είναι. Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά, λέω. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνετε? Σκάσαμε. Κατάλαβα. Λοιπόν, και εγώ Κωστή τον Αρετόπουλο φοβάμαι και τον Όφη. Τι θα δούμε και τι θα κάνουμε. Ρε φίλε, 2 εκατομμύρια μπάτζετ έχεις, πλάκα μου κάνεις. Γιατί, κοίτα. Τα λαχανιάσαμε τόσο πολύ χθες που όντως δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα που... τρέξατε πιο πολύ από τον Ολυμπιακό? Να κρεμάσουμε τον Αναστόπουλο. Για να μπορέσετε. Για να μπορέσετε. Δηλαδή, ρε φίλε, θα προτιμούσες η ομάδα να φάει κανένα γκολ και να σε λένε τα χίλια μύρια? Κοίταξε. Παίξανε καλά. Ο Πορτογάλος μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή πρώτο παιχνίδι μετά από 8 μήνες που δεν έπαιζε. Έχετε από προσανατολιστή, φίλε, οι Αριανοί. Έχετε, και εγώ έχετε το είχα περάσει πει, σε μια. Που πήρα σε εσάς τηλέφωνο. Ναι. Το κύπελο είναι πολυτέλεια. Ας ανέβουμε Super League, να έρθουν οι χορηγίες, να έρθουν και άλλες μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα και τότε μπορούμε να χτυπήσουμε κύπελο. Τι να χτυπήσετε κύπελο, ρε φίλε. 47 χρόνια κατηγορία. Τι να χτυπήσετε. Β' κατηγορία που είμαστε τώρα, να ανεβούμε, να κρατήσουμε το 0 πίσω στο δικό μας τέρμα με Διούδη πολύ καλό. Να νικήσουμε Όφη, Λαμία, Εύωσμο που είναι μεγάλα παιχνίδια. Αυτά είναι τα μεγάλα παιχνίδια για τον Άρη. Το Διούδη τον έκραζε ο διπλανός μου για χτες κουβέντα, δεν λέει για το Διούδη. Μούγκα! Για μένα σήμερα πρέπει να πάνε μια εβδομάδα κερασμένους καφέδες ο Διούδης να έχει από εκεί από την ομάδα. Από αυτά που έκανε χθες, έτσι. Ο Διούδης καταρχήν έβγαλε εκείνο το τομάρι που φόραγε. Εκείνο το βρωμοπουλόβερ. Βρήκε τη εύθυνη. Περίμενε, ρε φίλε. Εκείνο το αντιευθυντικό. Εκείνο το ζιβάγκο. Τον ήταν εδώ. Καλησπέρα, ήταν ο Τεντέν, να πούμε. Εκείνο το ζιβάγκο. 1970! Φόρεγε εκείνο το πουλόβερ με το ζιβάγκο εκεί πέρα. Θα λε και ήταν ο Κουτσόγιοργα στο κουτσόγιο. Αυτό έφταιγε! Άσε με τώρα. Στο το τομάρι, να πούμε, του Φερνέ. Παιδί του Πολυτεχνείου την είδε. Του Φερνέ Κουρσουζιάννα. Ο Διούδη. Έλα. Λέγε. Έλα. Μια μέρα θέλω μαζί σου να μιλήσουμε για στοίχημα, γιατί και εγώ παίζω πολύ. Και Βρετανία, Αγγλία παίζω. Άστο, φίλε, πονάει το χθεσινό. Αυτόν εδώ της ομάδας της πλάκας της Ισπανίας δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν παίζω Ισπανία. Εγώ παίζω πολύ. Ρε, ξέρεις τι είναι 5 φράγκα να τα παίρνεις, 7 φράγκα από τη μεγάλη Southampton και να στα. Να στα παίρνουν από την τσέπη την τελευταία στιγμή. Δεν ήταν Λίβερπουλ, είμαι εγώ, αλλά είχα παίξει. Ναι, Southampton, ρε, περάσαμε στο τελικό, ρε. Πού να ξέρεις. Ναι, με United τώρα. Ποια United, μια χαψιά θα τα κάνω τα γατάκια. Και χρώματα φοράει ο Southampton. Southampton. Ναι. Κόκκινα, άσπρα, μαύρα, πού να ξέρει. Τερματοφύλακα, ποιο παίζει. Πάνε ο Σεν Μέρι μια βόλτα και ρώτα. Παρακαλώ. Ποιοι είναι οι Σουσβέρι? Πάνε ο Σεν Μέρι μια βόλτα και ρώτα. Σουσβέρι. Ναι, ναι. Όσοι είσαι στη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Όσου τα πω εγώ. Εσύ εδώ είσαι
Υποτακτικός. Μάλιστα. Φερμουάρ. Επόμενος. Άντε γίνα μισή κιόμη. Εντάξει ρε φίλε. Καλημέρα. Ζήτα συγγνώμη. Συγγνώμη. Έτσι. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ναι. Ναι. Καλό απόγευμα. Ναι. Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο. Από Πάτρα. Πατρινός. Ναι, σας ακούω από το διαδίκτυο σας ακούω. Έλα. Ρε φίλε, ολόκληρη Πάρτα, καρναβάλια, τα παιδιά της Πάτρας εκεί. Με εμάς τι δουλειά έχεις. Φίλε, με συνδέει με τη Θεσσαλονίκη κάτι πολύ βαθύ και πολύ σημαντικό που, εντάξει, έχω περάσει 4 υπέροχα χρόνια εκεί πέρα. Δεκαετία του 80, είμαστε σειρά με τον Αυτόπουλο. Mm. Έχω την τύχη να ζήσω δύο από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές σε ομαδικά αθλήματα εκεί την εποχή. Ο ένας ήταν ο Νίκος ο Γκάλης και ο άλλος ήταν ο Παρίσκας της Παραγής. Ο ένας έπαιρνε τίτλους και ο άλλος έπαιρνε χειροκροτήματα. Κώστα, να σου πω κάτι. Επειδή τύχαινε να παρακολουθώ και τον Άρη εκεί την εποχή και τον Ηρακλή, ειλικρινά στενοχωριέμαι για τα χάλια τα σημερινά που έχουν και δύο αυτές ομάδες. Α, μη στεναχωριέσαι. Τα φάγανε τα λεφτά. Μην τους λυπάσαι. Το κάνανε. Καταρχήν σας γουστάρω γιατί είστε μια παρέα. Πολύ ανοιχτή εκεί με το κοινό σας, ξέρω εγώ, ήταν λοιπά. Ορισμένες φορές με κάνετε και γελάω. Όχι γιατί είσαστε γυαλοντοποιοί, ίσα ίσα. Κάθε άλλο. Άμα καθόλου. Δεν είμαστε. Γιατί είμαστε καραγκιόζητες. Σε γουστάρω Κώστα εσένα για το λόγο ότι είσαι μπαλαδόφατσα, όπως το λες. Δεν είσαι ο δημοσιογράφος που χαϊδεύει τα αυτιά του κάθε προέδρου και του κάθε παράγοντα. Είναι δημοσιογράφητος. Κοίταξε, για μένα δημοσιογράφος είναι αυτός που έχει τελειώσει την πάντη, ο φίλε μου. Έτσι. Οι υπόλοιποι που κρατάνε μια πένα και γράφουν σε μια τοπική εφημερίδα, οποιαδήποτε είναι αυτή. Η έκθυρα 4 και η έκθυρα 3 δεν είναι, σωστό. Και χαϊδεύουν τα αυτιά του κάθε προέδρου. Τα λέμε φίλε, ναι. Δεν πάει να έχει τελειώσει και την Οξφόρδη. Σημασία έχει. Μόνο δημοσιογράφη που δεν είναι. Όχι, όχι φίλε, σημασία έχει τι κάνει στη δουλειά πάνω. Σας ακούω ο Κώστα και το βράδυ. Σας γουστάρω πολύ. Θα συνεχίσω να σας ακούω τουλάχιστον όσο μπορώ γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσω λόγω της δουλειάς μου, ξέρω εγώ. Συνεχίστε έτσι. Καταρχήν είμαι Ολυμπιακός είμαι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Τι είναι αυτός ο Ολυμπιακός, τι χάλι είναι αυτό, ρε. Να σας πω κάτι, Κώστα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Μόνο με τις φανέλες. Ο πιο άθλιος Ολυμπιακός όλων των εποχών. Ούτε θα πέτυχα χρόνια, παιδιά. Είπα, όλων των εποχών. Σωστό. Όλων των εποχών, ούτε στα πέτυχα χρόνια. Τουλάχιστον στα πέτυχα χρόνια δεν μας αφήναν να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Απορώ γιατί πάτε και τον βλέπετε. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά έχω να πάω στο Καραϊσκάκη, φίλε, από το 2013. Εντάξει, βέβαια, φορά που βέβαια, το με... ήταν το 2013. Βέβαια, για να ξαναπάω πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Βέβαια, πάρα πολλά, βέβαια. Για να μην κορδώνονται μερικοί, φανταστείτε πόσο χάλια είναι όλοι που ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Είναι η χάλια να μην πω. Γι' αυτό σημαίνει ότι κερδίζει οι φανέλες και όχι οι παίχτες. Οπουδήποτε πάει, δηλαδή αν υπάρχει ένας προπονητής να πάρει μια ομάδα, να την εμψυχώσει λίγο και να της πει ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι μόνο οι φανέλες και σαν παίχτες δεν αξίζουν τίποτα, θα πάρουν αυτό που λες, Πατρινέ, αυτό που λες συμβαίνει, βέβαια, έτσι είναι, όταν ο αντίπαλος χαφ πάρει την μπάλα και δει στην άμυνα του Ολυμπιακού, δηλαδή εάν δεν έχεις το δέος ότι ωραία γαμώ το Ολυμπιακός είναι, θα με κάνει, θα με ράνει, ξέρεις μες στα δίκτυα μπαίνεις. Μπράβο. Χθες αν ο Καπνίδης αν δεν έπαιξε κολοπεδαρίστικο ποδόσφαιρο, θα έκανε άλλο ένα γκολ ο Άρης. Το ότι ο Άρης δεν έκανε άλλο γκολ, το οφείλει στην αποβολή του Ρόβα, στα 60-40 διαιτησία, στα φάουλ και στο κακό Καπνίδη. Χαιρετισμού στην Πάτρα. Όλη η καφετέρια που έβλεπα τον αγώνα Άρη υποστήριζε και ήταν 32 παοξίδες. 32 τους μετρούσες ρε φίλε. Ναι. 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 Ναι, καλησπέρα. Σε τελικό Ολυμπιακός Άρης θα είναι με τον Ολυμπιακό υπαοξίδες. Να το ξέρεις. Παρακαλώ φίλε. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά για χθες το χθες που ήταν η γιορτή σου. Να σε καλά. Ωραία. Λοιπόν, ο παδός του Άρη είναι. Απλά πιο πολύ πέρα να σας πω έτσι ένα αρτίο γεγονός που συνέβη σήμερα και θα το μοιραστώ μαζί σας και με τους κρατές. Για μοιράσου το, για μοιράσου το. Είμαι πολιτής σε μια εταιρεία και ήμουν χθες Καρδίτσα. Ναι. Κατέβηκα να δω το μάτς στο ξενοδοχείο. Ήταν κανένα δύο πιστεύω και αυτοί οι πολιτές, αργανείς ενώναν τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις και κάποιοι Ολυμπιακοί εκεί
στο χώρο του ξενοδοχείου. Κάποιος εκεί ο τέχνος του μπάρου με λέει, α, ο Τίκας είναι λέει Καρδιτσιώτης. Ούτε ξέρω το επίδειο, ούτε ξέρω ότι είναι Καρδιτσιώτης. Ναι. Λέω εντάξει, κάποια σχόλια, τα γνωστά. Τέλειωσε το μάτι, γίνανε ό,τι γίνανε τέλος πάντων. Σήμερα το πρωί πήγα σε κάποια μαγαζιά, έμπαινα μέσα, έλεγα, φέρτε μου τον Τίκα να το σκίσω. Πού μένει ο Τίκας και στο χαβαλέ. Ναι. Με ανθρώπους που ασχολούνται με την μπάλα, εντάξει. Ναι. Είχα διάφορες έτσι αστείες αντιδράσεις, όλα καλά. Σε ένα τρίτο τέταρτο μαγαζί που πάω και λέω αυτή την κουβέντα, μπαίνω μέσα, πού είναι ο Τίκας, δε, πού το σπίτι Τίκα μας έσχισε χθες, στο χαβαλέ όλα αυτά, εντάξει. Ναι. Και μου λέει και ο υπεύθυνος ενός μαγαζί, νάτος, γυρίζω στον και βλέπω τον Τίκα. Λέω, ναι, μη κοιτάζει αυτός απορριμμένος, σηκώνει τους ώμους, κολλάει από κάτω, ήρθε μάλλον από τρέφει, φαινόταν αθλητικός. Ναι. Καμία σχέση όπως ήταν και στην κάμερα χθες λίγο γεματούλης. Ναι. Ήταν πολύ αδύνατο το παιδί. Λέει, κύριε Φιλαράκη, τι έγινε. Με λέει ο Μάκης ο πελάτης μου, ο Τίκας λέει. Δεν το κατάλαβες. Λέω, όχι, έτσι όποιο μαγαζί πάμε το πρωί, το λέω, λέγε χαβαλέ. Πού να φανταστώ τον πετύχω μπροστά μου, λέω. Λέει, τι έγινε Φιλαράκη, έγινε κάτι. Απορριμμένος σαν, νομίζω, το μυαλό δεν σκέφτηκε, φαντάζομαι ούτε καν για το... Για το μας, ναι, ναι, για τον αγώνα, ναι. Λέω, λέει, τι είναι Φιλαράκη. Λέω, με στείλω τα λάγια από πάνω, λέει, και άλλα 100 άτομα πέσεις και σε περιμένουμε να βγεις, λέω. Τελείωνε, λέω, μην το κάνουμε για άλλα το μαγαζί. Όχι, ρε, δεν σκέφτηκε, αργανός, είμαι το μας, στο ξενοδοχείο, λέω. Και να μου είπαν ότι είσαι γάβρος. Όχι, ρε, δεν είμαι, λέει, γάβρος. Και είπαμε τα μετά, μου είπε κάποιες ιστορίες, μου είπε το φίλο αγώνας που είχε μαζί, το κουβαλούσε ακόμα. Πολύ χαμογελαστό παιδί, ευγενικότατο πάντως. Τι έλεγε το φίλο αγώνας, το είδες. Πιστεύω εις έναν Θεό, πατέρα παντοκράτου. Είδα και αυτά. Ναι. Μου όμως τις εντεκάδες στον Λαβραδέ, γιατί μου είπαν ότι στην αρχή είχε δηλώσει ο Αναστόπουλος και τον Τάτο, μετά τότε τον είχε δηλώσει. Mm. Και αυτό ήθελα να δω και μέχρι την αρχή δεν είναι δηλωμένος ο Τάτος για εντεκάδα. Πάντως η απορία του Τίκα. Η απορία του Τίκα που σε είδε σαν Αριανό εκεί δεν ήταν ότι για το παιχνίδι. Είναι που βρέθηκε Αριανό στην καρδίτσα. Του είπα, λέει, είμαστε τρεις-τέσσερις στο ξενοδοχείο χθες εκεί πέρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Και ο Ρόβας, ο Ρόβας, σου πω και αυτό. Ο Ρόβας του έλεγε, άκου να ακόμα στήκα να τελειώσω. Ο Ρόβας του είπε στο ημίχρονο. Συμμαθητές ήταν με τον Τίκαλη στο σχολείο. Το ξέρεις αυτό. Άκου, άκου. Του λέει ο Ρόβας. Του λέει ο Ρόβας. Λέει, μην βγάζεις με δεύτερη κίτρινη και γυλάει η καρδίτσα μαζί μας, λέει. Κάνε κράτη, λέει. Άμα κάνεις κανένα μαλακέ θα σε βγάλω, ρε Μιχάλη. Να σε κάνω, λέει. Λοιπόν, με αφορμή το φίλο, Ανανία, όπως ανέβασα τον κοντό από τη Γενέβη το 91, μην πανηγυρίζεις τα γκολ του Ολυμπιακού πολύ. Εντάξει. Θα σε ανεβάσω βιντεάκι και θα γελάει ο κόσμος. Έλα ρε με τα Facebook. Εντάξει Ανανία. Έλα ρε με τα κόλο Facebook. Εντάξει Ανανία. Αχ Ανανία. Το τελευταίο. Αχ Ανανία. Καλά, εσύ είσαι βλαμμένος. Τι είναι αυτά ρε, με αυτά ασχόλησε ρε 50 χρόνων άνθρωπος. Δεν ξέρεις καν. Τι να ξέρω με τα κομπιούτερ και τα πληκτρολόγια ρε Καραγκιόζη. Εσύ και εσένα το κομπιούτερ. Από προσανατολισμένος για σένα είναι άγνωστη λέξη. Ναι αλλά στην εκπομπή εδώ πρέπει να είσαι προσιλωμένος, ηλίθιο. Λέγε φίλε. Ρε καθυστερημένε. Πάμε, λέ. Ναι. Τι ώρα ήρθες. Πάμε. Έλα φίλε. Πάμε. Ναι. Με βόλτα στη Βουλιαγμένη. Ναι. Τι να κάνω. Λέγε φίλε. Ορίστε. Έλα. Έλα από την καρδίτσα. Καλώς το όχι ρε. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ ναι. Εσύ είσαι ναι. Γεια σας φίλε Γρηγόρη. Γεια σου λοιπόν. Χρόνιας πολλά. Ό,τι επιθυμείς καταρχήν για χθες. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, να κάνω μια επισήμαση. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το στοίχημα για προχθές. Φίλε, είσαι λοιπόν έτσι. Για τη Ρεάλ, θα μας πω, έπεσε πολύ έξω. Για το στοίχημα. Για τη Ρεάλ έπεσε έξω. Κήπεδο. Μ' ακούς? Ναι. Ναι. Για το γήπεδο που είπες ότι είναι στάδιο και τα λοιπά, ναι. Ας πούμε, πήγε ένας φωστήρας προχθές, ναι. Και είπε ότι είναι... στάδιο, δεν είναι στάδιο και μπορεί ρε, να κερδίσει να βάλει 5 γκολ εκεί μέσα και τα λοιπά και δεν είναι κατάλληλο. Ναι, έβαλε ένα γκολ και μας πόνεσε ο πισινός και χάσαμε τα λεφτά. Εγώ δεν θέλω να σπουδάσω πολλά πράγματα. Ένα πράγμα θέλω να πω. Δηλαδή, είμαστε πολύ σοβαροί άνθρωποι, υποθέτουμε έτσι. Λοιπόν, και πριν να πούμε κάτι, να βουτάμε λίγο το μυαλό μας στη γλώσσα μας. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έχασα το στοίχημα για σένα, ρε Γρηγόρη.
Φίλε, εγώ έχασα αρκετά χρήματα από το χθεσινό. Εντάξει, δεν είναι, όχι η τσαπάτα. Αυτά που θα έπαιρνα, γιατί ήταν τεράστιες οι αποδόσεις. Φίλε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Εγώ αυτή την, τον αποκλεισμό της, της ΡΑΛ το χαρίζω στο φίλο που βγήκε προχθές και έλεγε, ας πούμε, ότι το στάδιο είναι στάδιο. Όχι, δεν είναι στάδιο. Δεν είναι προκάτα αυτά που είδες από τα πλάγια. Ούτε αυτά που έβλεπες από πίσω είναι κουλουάρ. Αλλά άμα το πεις κουλουάρ, θα νομίζω θα πρέπει να πάει σε κανένα αρτοποιείο για να παραγγείλει κουλουράκια. Άστο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ρε τον κοντό, ρε. Τον είδες τον κοντό? Έλα εδώ, ρε, τον είδες τον κοντό? Δεν γίνεται αυτά. Συμφωνείς, Μαρίνα? Τον κοντό. Έκανα ταξίδι στη ζωή του στο εξωτερικό και το βρήκαμε φωτογραφία. Με το τούβλο και το σαντάν. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες. Να έχει ένα καλό απόγευμα. Ήταν κοντά στο Κωστή Τραπτόπουλο, ο Γρηγόρης Κόκκινος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αθανάσιο Πολίτη. Η Μαρίνα Μπίκου θα εκφωνήσει τώρα τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη και Δήμου. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχετε, να έχετε υγεία και πρώτα Θεός θα πούμε αύριο. Να είστε καλά. 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 Θεός θα πούμε αύριο.